Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Για δύο ώρες. Ακολουθεί η ζούγκλα. Η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα, έτσι. Εμείς θα πούμε ξανά. 10 και 20. Έτσι. Τελειώνει. Και 20 είναι και τέταρτο. Θα ακούσετε ένα δύο διάλειμμα. Γιατί έχω μαζευτεί πολύ. Πάμε σε ένα δύο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι, ναι. Εμείς θα πούμε ξανά επόμενη Τρίτη. Λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ευχαριστούμε και τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας. Στίχημαν.gr ήταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Τα λέμε ξανά την Τρίτη. Άντε, έλα, δώσε, δώσε, γιατί θα παίρνουν τηλέφωνα τα κεφάλια και θα λένε τι κάνουν αυτοί. Θα έπρεπε, ναι, να σου πω λίγο κάτι άσχεστο, να παίξει λίγο μουσική. Ναρκωτικά. Πάει και σε ένα διάλειμμα καπάκι εδώ πίσω να γίνει λίγο νταλαβέρι. Ναρκωτικά παίρνουν. Κάντε το λίγο σωστά, ρε φίλε. Ωραία θα ήταν. Θα τις πούμε αυτές, θα την πούμε αυτήν την ατάκα βέβαια και θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις λέξεις σε περίπου 2 ώρες και λιγότερο. Ναι. Για την ώρα όμως θα πάμε μαζί. Θα προχωράμε μαζί σε αυτή τη ζωή και όπου, όπου μας βγάλει. Έτσι. Ναι, λοιπόν, ναι, λοιπόν. Είναι ο Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107 και 4. Τι προκρισάρα βγάλαμε χθες, ρε φίλε. Βέβαια. Ε. Τι πρόκριση ήταν αυτή. Έχουμε, να, βγάλαμε, έχουμε να παίξουμε τη στιγμή του. Του πέναλτι, γιατί στο στούντιο χθες είχε σηκωθεί στο πόδι. Ναι, είχε γίνει ο σύνδεσμος των. Δεν ξέρω, έχουμε κανένα σύνδεσμο. Το branch, το ελληνικό της United, ξέρω εγώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα πάμε μέχρι τις 12. Έτσι, μην τρώτε από την εναλλακτική εισαγωγή του συναδέλφου. Μέχρι τις 12, Europa League βραδιά σήμερα. Με πολλά παιχνίδια και τώρα σε εξέλιξη. Έτσι, το Europa League όπως και το κάνουμε. Είναι στη φάση των 16, όλα σε μία μέρα, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει αρκετά παιχνίδια. Εδώ που έχω εικόνα από το Νάπολι-Σάλτσμπουργκ, είναι ήδη στο 1-0, προηγείται η Νάπολη στο 18, κάπου εκεί είναι όλα τα παιχνίδια. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον μπασχετικό παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Το Ρεάλ Φενέρμπαχτσέ είναι στην πρώτη περίοδο, προηγείται Ρεάλ 25-23, μία από τις τελευταίες ευκαιρίες να σπάσει η πρωτιά της Φενέρμπαχτσέ στην κανονική περίοδο. Νωρίτερα ανοίξει ο Παναθηναϊκός. Πολύ εύκολα τον Τεροσάφακα. Ήταν η τρίτη του σερή νίκη στην Ευρωλίγκα. Για πρώτη φορά φέτος έκανε τρεις σερή νίκες. Και δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας. Θα μου πεις στην Γκραν Κανάρια και την Τεροσάφακα ανοίξει εκτός έδρας. Αλλά να ξέρει τον Παναθηναϊκό που δεν κέρδιζε τίποτα μακριά από την έδρα του. Είναι ένα νέο όπως και να το κάνουμε. Και το κάνει 2-0 η Νάπολη με ένα πάρα πολύ ωραίο τέρμα. Μόλις τώρα Νάπολη Ζάρτσμπουργκ 2-0. Ο Φαμπιάν πολύ ωραίο τέρμα. Μονοκόμμα το αριστερό σουτ. Και από τέψη περιοχή, η μπάλα στη γωνία. Πολύ κακή φανέλα τη Νάπολη. Πάρα πολύ κακή φανέλα. Έτσι, ένα electric μπλε με αυτό το πράσινο το φωσφοριζέ. Όχι, δεν. Έβαλε γκολ. Νομίζω και η Τσέλσι προηγείται 1-0 τη Δυναμό Κιέβου. Μόλις έβαλε τον γκολ. Και η Τσέλσι τον γκολ τη Νάπολη. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Και δύσκολο τελείωμα από αυτόν τον παλικαρό, τον Φαμπιάν. Γιατί το κορμί του δεν είναι και σε τόσο καλή στάση. Ωστόσο, έχει βάλει όπως πρέπει το πόδι του. Και στέλνει μονοκόμματα την μπάλα στη γωνία. Και η Τσέλσι, τον Πέδρο βλέπω από αριστερά να έχει κάνει μια κίνηση. Α, και η Τσέλσι έβαλε πολύ ωραίο γκολ. Ο Πέδρο με τον Ζιρού κρύψανε την μπάλα και έγινε το 1-0 στο Τσέλσι Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό Κιέβου, η οποία πέρασε τον Ολυμπιακό στη φάση 32, βρέθηκε στον δρόμο της Τσέλσι. Η οποία Τσέλσι, όπως για το κάνουμε, μπορεί στην Αγγλία να μην πειθεί παρά το εντυπωσιακό τη ξεκίνημα και γενικότερα να χάνει ας πούμε, τη θέση στην τετράδα, αλλά όσον αφορά το Europa League είναι μια ομάδα πάρα, πάρα πολύ ποιοτική και προφανώς ένας από τους στόχους είναι και αυτός φέτος. Μην ξεχνάμε ότι και η United το έχει κάνει αυτό με την κατάσταση του Europa League να βρεθεί στο Champions League την επόμενη σεζόν. Ο συνάδελφος είναι σε αναζήτηση του χθεσινού ηχητικού της πολύ μεγάλης πρόκρισης της Manchester United, της viral πρόκρισης της Manchester United. Ξαφνικά χθες όλοι μου εμφανίστηκαν. Θα σέβεστε και United και το ένα και το άλλο. Αυτός δεν ξέφυγε πολύ, ο Παπαδόπουλος, εντάξει. Ο Μουρελής ήταν που έφυγε πέρα από κάθε όριο. Πρέπει να έκανε χθες 57 post για την πρόκριση της United. Κάπου έβλεπε ένα tweet από τον Ανέστη από την Κρήτη, να είναι καλά το παιδί εκεί που είναι. Που έλεγε Νίκο Παπαδόπουλε τη χρονιά που έφυγε ο Βίλας Μπόας από τη Τσέλσι και ανέλαβε ο Ντιματέο βοηθός ή τέλος πάντων υπηρεσιακός κατέκτησε το Champions League. Τη χρονιά που έφυγε ο Μπενίτεθ από τη Ρεάλ, ανέλαβε ο Ζιντάν υπηρεσιακός και η Ρεάλ πήρε το Champions League και μετά ο Ζιντάν έμεινε κιόλας. Και να τώρα που η United έκανε αυτόν τον αποκλεισμό επί της Paris Saint-Germain, τη χρονιά που έφυγε ο Μουρίνιο, να δούμε αν με τον Ole Gunnar Solskjaer και όχι Solskjaer που τον λέμε τόσα χρόνια, μπορεί να κατακτήσει το Champions League. Το πολύ δύσκολο το έκανε από εδώ και πέρα με τέτοια ψυχολογία και χθες είχε και τόσα προβλήματα η United και πολλές απουσίες.
Τώρα πια από εδώ και πέρα, νομίζω ότι με την ψυχολογία που έχει αποκτήσει, γιατί όχι να μην φτάσει μέχρι και τον τελικό η αγαπημένη ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου και πολλών άλλων, όπως είδαμε χθες σε όλα τα social media. Βάλα να ακούσουμε το πανηγύρι που έγινε εδώ πέρα live στο Λίμπερο με τον Νίκο Μοσχοβίτη, την ώρα του πέναλτι. Και το βγάζει ο Τζίτζι. Ωχ, και φύγαμε για τελικό. Τραβά πίσω, βρε. Τραβά πίσω. Είδες φίλε με τον Greenwood, πάρε με τον Greenwood. Ποιο γράφει. Χάστα έτσι. Δεν είναι λίγο. Λουκάκου εδώ. Με τόση δύναμη που έχει αυτό. Άιντε ρε. Άιντε πάω στην βούλα. Συνεχίζω να μην καταλαβαίνω αν ήταν εντός περιοχής. Από τα replay που έδειξε, είχα πάρει ρεπτά. Άσε μας και στην άσε μας τώρα, δεν καταλαβαίνεις. Πάρε τώρα εκεί πέρα και πόνα και εσύ με το πέναλτι. Τι? Έχει άχο τρέμου το απόγευμα. Θα πα στο πέναλτι. Ξακάτε, ρε φίλε, πόσο κολοπετσωμένο είσαι. Αυτό έχει παίξει 150 μιλιάδε. Δυνατό πέναλτι δεξιά γωνία μπουφών. Αυτό όμω το πέναλτι κάτω δεξιά. Βάλτο! 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 Ένα-τρία United. Ένα-τρία United. Στον έβαλε ουρανό, όλοι δεν μπορείτε στο Παρίσι. Κλάψτε στο Λίβερπουλ, κλάψτε γατάκια, άτιτλοι θα μείνετε και φέτος. Γατάκια, να βλέπετε. Η μεγάλη ομάδα πώς περνάει στην επόμενη φάση με τον Greenwood και τον Τζονγκ, το Τσιουάουα να πούμε. Το Κόκερ Σπάνιερ να πούμε. Πονάτε, άτιτλοι, πονάτε. Θέλατε όλοι να περάσουν από πιστή United. Αλλά σα έτσουξε τώρα. Εντάξει. Πεναλτάρα βάλω σου πάλι καλό στο Ράσφορντ. Πάρε το Μουρελί, πάρε το Μουρελί τηλέφωνο. Γιάννη, πάρε το Μουρελί. Κόψτε. Μην τον πάρει τώρα. Εντάξει, κόψτε. Μεγάλη πρόκληση. Μεγάλη. Και σου λέω, με έκανε τρομερή εντύπωση τι hype είχε στα social media. Μπράβο. Στείλει ένα σου. Δεν ήξερα ότι είχε τόσο πολύ κόσμο United κρυμμένο. Κρυμμένο. Ο λαό United είναι δεδομένο. Ρε, παιδί μου, δεν σου είπα για τον λαό του United, εννοώ για τον Έλληνα λαό του United. Δεν ήξερα ότι όλοι ήταν United μέχρι χθε. Από τα κορυφαία μηνύματα που έχουν έρθει φέτος από τον φίλο τον Νίκο, που άκουσε την εισαγωγή μας και λέει να σχολάσω κι εγώ τότε, γιατί λέει 12 τελειώνω από τη δουλειά. Αυτό μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει. Πες, αυτοί κλείσανε στις 12. Άρα φεύγω κι εγώ αφεντικό. Εντάξει, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ξέρετε, δουλειά κάνεις βέβαια. Παίζει το ρόλο του. Γυρίστε τα ρολόγια. Σπάω τα ρολόγια. Λοιπόν, είναι βραδιά Ευρωλίγκα. Τι έχουμε στην Μαδρίτη, Ρεάλ με ποιον. Ρεάλ Φέντερ, φίλε, ντέρμπι. Πρωτιά, είστε μια από τις τελευταίες ευκαιρίες να χάσει την πρωτιά η Φενέρ. Ο Σλού, για τον οποίο εσύ μου είχες πει ότι διακρίνεται σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Πάρα πολύ καλός αθλητής. Πολύ ψηλό. Μιλάω για ένα άλλο κομμάτι. Πιστεύω δεν θα γυρίσει στην Ελλάδα. Ποτέ? Όχι, χαζός είναι. Καλά, αυτό να μου πεις. Γιατί να μπλέξει. Α, με τη Φενέρ, πότε γίνεται το συμβόλαιο. Νομίζω ότι τελειώνει αυτό το καλοκαίρι. Ναι, το καλοκαίρι τελειώνει, αλλά νομίζω ότι θα τον ενώσει και θα μείνει εκεί. Γιατί βγάζει και λίγα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει. Δεν τον έχει ικανό. Σίγουρα έχει ψαχτεί, σίγουρα έχει ρωτήσει, σίγουρα έχει κάνει κουβέντα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι άλλη κουβέντα. Γκολ Βαλένθια 2-0. Πολύ κακή πάσα έκανε ο Παλίκαρος. Ο Καμπάτσο 2-0 ή η Βαλένθια την Κράσνονταρ, ρε φίλε. Η Κράσνονταρ παίζει στους 16 του Europa League. Τι μπάτζετ, βασικά. Τι κάση έχει ο Λούκας. Κάνα δύο χαρτιά. Δεν νομίζω τόσο πολύ, αλλά. 1,5 είναι σίγουρα. Κάπου εκεί. Ναι. 1-1,5 εκεί πέρα μέσα. Για τον DPG, Νίκο, αυτό τώρα είναι. Δηλαδή είναι και περίπου 2 στο καλάθι. Δεν βγαίνουν τα. Δεν πετιούνται έτσι εύκολα τα εκατομμύρια. Ποιο ήταν ο Μητρούδης ήταν που έπαιρνε τα CD της Αλληνής. Στον Άρη. Παλιά. Τα CD της Αλληνής. Μια τραγουδίστρια τότε, δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει το όνομά της. Δεν ξέρω. Δεν Μητρούδης ξέρω αυτή την ιστορία. Πιστεύεις ότι ο DPG μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο με τον Νίνο. Να τον έχει υιοθετήσει τόσο πολύ, δεν ξέρω. Δεν σου πω. Και να πήρε τη δισκογραφική και να. Και να τους είπε, τα αγοράζω όλα, ας πούμε. Όχι, η δισκογραφική είναι, ρε φίλε, τέτοιο. Διπλόπλα την εννιό. Η δισκογραφική είναι πάρσια σε δόκοσες, νομίζω. Ναι. Δεν μπορεί να μπλέξει και δισκογραφική έχει. Ναι, ρε, και εταιρεία ταινιών. Panic Records, τι κιά του είναι. Βέβαια. Αυτό το παιδί, αυτοδημιούργητος, έτσι, δεν είχε λεφτά. Όχι. Μόνο εμφανίστηκε ξαφνικά η δισκογραφική, ρε φίλε, ναι. Σε αυτή την εποχή. Αυτό να μου πεις. Πάρεις. Έπρεπε να έχεις λεφτά να πετάξεις. Δεν είναι. Πάρεις. Κανένας μισθοσυντήρητος. Ή τα CD θα αγοράσει, θα κάνει F5 πάνω από το τραγούδι στο YouTube. Νομίζω ότι πλέον η λογική έχει να κάνει με τα views στο YouTube, Νίκο, και τα κατεβάσματα. Ναι, πλέον εκεί έχουμε πάει. Υπάρχουν στο Spotify και σε τέτοια. Μα να σου πω τώρα κάτι, ποιος αγοράζει πλέον CD. Υπάρχει χρόνο. Να σου πω λίγο κάτι, φίλε. Πρώτα απ' όλα, πού βρίσκεις CD. Το παρατηρώ εγώ. Α, σε γνωστό μαγαζί. Πολλές φορές βάζω και ακούω άλμπουμ την ώρα που δουλεύω. Δεν μπορείς μόνο από το YouTube να κάνεις δουλειά. Δηλαδή, κάποιος τραγουδιστής, παύλα μπάντα που σου αρέσει, αν δεν ακούσεις κανένα δυο άλμπουμ λίγο για να καταλάβεις πάνω κάτω τι είναι, έτσι δεν είναι, Τζον Ζάτσι.
Το άλμπουμ είναι άλλη φάση, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο YouTube. Ένα τραγούδι το ξέρεις. Άμα δεν ακούσει όλο το άλμπουμ για να ακούσει κανένα που θα σ' αρέσει, που δεν το ήξερες, δεν λέει. Ναι. Απλά πλέον το Spotify σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Αλήθεια. Και πληρώνεις ένα αστείο ποσό. Νομίζω ότι είναι. Βάζε και μια προσφορά, έβλεπα κάτι με 0,99 ευρώ για τρεις μήνες, κάτι τέτοιο. Τίποτα. Και μιλάμε τώρα, μιλάμε υπέρα περιόριστη μουσική, νόμιμα, έτσι. Ούτε ένα ευρώ. Ναι, ούτε ένα ευρώ. δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σου πω. Το δουλεύεις δηλαδή. Ναι, το δουλεύω. Εμένα γενικά σου λέω, μου αρέσουν τα άλμπουμ. Ναι. Δηλαδή έχω κάτι και κάνω αυτό το πράγμα πολλές φορές, επειδή δουλεύω με μουσική όταν έχω να γράψω. Μαζί σου, ναι. Είναι εκνευριστικό το να μπαίνει στο YouTube να αλλάζει συνέχεια. Όχι, όχι. Καταρχάς πλέον και όπως έχει γίνει το YouTube, που από εκεί που βάζεις κάτι και σου πετάει κάτι άλλο και μετά σου πετάει ένα τρίτο και μετά ένα τέταρτο και από εκεί που ακούς, ξέρω εγώ, ο editors, ξαφνικά σου βγαίνει βανδύ. Όσο να είναι, δεν είναι και πολυβολικό. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό το λέω. Εντάξει. Ή κάνεις μια playlist. Το καινούριο μου κόλλημα είναι αυτή η Μπαλτάζαρ που του είπα να βάλω, ξέρεις, αλλά δεν πειράζει. Okay. Ή κάνεις μια playlist. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι. Βέλγοι είναι, έρχονται. Μέσα Ιουνίου στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αν δεν έχεις πάει, Νίκο Παπαδόπουλε, κάποια στιγμή να πας. Στο Σταύρος Νιάρχος. Πολύ ωραίο μέρος. Ναι, ναι, θέλω να πάω μια φορά. Είναι αλήθεια. Πολύ ενδιαφέρον. Αν κατεβαίραμε στην Αθήνα την Κυριακή, μπορεί να πηγαίνω. Είναι και κοντά. Σχετικά. Όχι, σχετικά κοντά είναι. Κοντά είναι. Στο Καραϊσκάκης. Δεν θα κατέβεις. Θα κατέβει ο Χρυσανδρός. Το είπα κι εγώ. Εντυπωσιάστηκα αρχικά. Μπράβο. Nobody. Ούτε από τη Θεσσαλονίκη γενικότερα οι συνάδελφοι θα κατέβουν. Αυτό είναι άλλο κουβέντα. Εμείς γιατί δεν πάμε, ρε φίλε. Πάρε το Χρυσανδρό τηλέφωνο, βγάλε το Χρυσανδρό, πάρε Βαθυλακό. Πάρε λίγο Βαθυλακό να μάθουμε τι γίνεται. Καλά, ρε φίλε, ο Ολυμπιακός Άρης παίζει. Έχω ιδέα. Σκάνδαλο. Είμαστε τόσο σίγουροι για το διπλό που δεν κατεβαίνουμε, ρε φίλε. Ναι, σωστά. Εγώ σας το έχω δώσει εδώ και δύο μέρες, φωνάζει Παπαδόπουλος. 0-1 με Λάρσον. Είπες 10 φράγκα, σου δίνω 15. Είναι εδώ, του δίνει 15. Αν και ο ωραίος για να βάλει γκολ στο Καρασέξ είναι και ο Γιουνές. Η λύτρωση, αυτό που δεν έβαλε με την ΑΕΚ. Του τα έδωσε η μοίρα στο κοντρικό Ολυμπιακό. Το χαμένο πέναλτι με τον Μπάουκ. Το χαμένο πέναλτι με τον Ατρόμητο. Το χαμένο πέναλτι με τον. Με τον ποιον. Με ποιον το χαμένο πέναλτι, ρε φίλε. Με ποιον άλλο είχε χάσει πέναλτι. Κάτσε, είχε χάσει ένα με τον Μπάουκ. Ένα με τον Ατρόμητο. Με τον Ατρόμητο ήταν και ένα πολύ ωραίο viral πινελίγιο που βλέπαμε στο. που είχε γίνει. Αυτό ήταν, με τον Ατρόμητο. Ναι. Ωραίο. Ρε, εσύ, να σε ρωτήσω τώρα που είπα viral. Αυτός ο. Το εγκουλί και ο κουλί. Εγκουλί τούτο. Βοήθαμε λίγο, ρε φίλε. Εγκουλί. Τι είναι το εγκουλί τούτο, τι σημαίνει. Λοιπόν, για να σας βοηθήσω, έπρεπε να παρουσιάσω νωρίτερα, είναι η αλήθεια. Ως γνώστης της κυπριακής διαλέκτου. Ναι. Εντάξει. Είναι αυτός ο τύπος που μάθασε, βέβαια. Και ένας άνθρωπος που τη χειρίζεται την κυπριακή διάλεκτο. Ναι. Η μετάφραση στο εγκουλί. Εγκουλί τούτο. Είναι κουλί αυτό. Ρωτάει. Το εν είναι το είναι. Και το κουλί τι εννοεί. Το κουλί είναι αυτό το υλικό, ρε φίλε, που έχουν κάνει εκεί πέρα το κουλί. Ποιο υλικό είναι το κουλί, ρε φίλε. Το κουλί, ρε φίλε, είναι το υλικό. Αφού του λέει τι κάνεις, κάνω το κουλί. Α, είναι συνώνυμο του υλικού, δηλαδή το κουλί. Ναι, είναι ένα υλικό που κάνει εκεί πέρα. Νόμιζα ότι ήταν ένα υλικό που λέγεται κουλί, κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, υλικό είναι το κουλί. Τι είναι, ρε φίλε, το υλικό. Κάτσε να το κουκλάρω, Ελληνικό, περίμενε. Σου βγάλει γραφείο τώρα το Κύπριο. Καλά, 100%. Και έχουν βρει το μεταξύ και ένα του χείου που φωνάζει κουλί. Κουλί. Να το φαντάσαι ο κούκλι κουλί. Ναι, κατευθείαν. Και σου είπα κουλί. Το κουλί. Σάλτσα φρούτων ή λαχανικών. Α, μάλιστα. Το κουλί λοιπόν δεν είναι. Είναι κυπριακή λέξη. Είναι πηχτή σάλτσα που προκύπτει από το μαγείρεμα και το άλεσμα λαχανικών ή φρούτων. Πάλιτα. Άρα δηλαδή είναι σάλτσα το κουλί. Ναι, δεν είναι και ρωτούσε αυτό για εγκουλί τούτο. Δεν είναι κυπριακή λέξη. Α, εγώ νόμιζα κυπριακή λέξη. Όχι, ρε. Το εγκουλί του λέει εγκουλί είναι κουλί. Του λέει αυτό απλά η Κύπρη το εννοούν. Το λέει εγκουλί. Αυτό είναι που είναι. Έχει, πέσει σε... Έχει γεννηθεί μάλλον μέσα σε φυτεία. Άιντε, βγάλε άκρη. Πού να καταλάβει του λέει. Άλλος... Είναι και λίγο η Δευτέρα δεν μπαίνει με τίποτα. Ο άλλο είναι. Δεν κουμπώνει εκεί η Δευτέρα. Χαλάρω, Ελλάδα. Δεν με λε, Στεφανάκι. Μπα αυτό. Όχι. Έλα ρε. Ποιο ρε. Που ήταν ο Στεφανάκη, τάχα από κύριες φάρσες και έλεγε. Και τρέχω με τον άλλο και το. Και τι να δω ρε εσύ για στο μηχανάκι. Ξέρετε, έτρεχα. Δεν θυμάμαι το διάλεγε. Και τι να δω ρε. Τι ρε Στεφανάκη, δεν μπαίνει Δευτέρα. Ρε. Είμαι με 200 και 300 και κάτι τέτοιο. Δεν μπαίνει Δευτέρα.
Εγκουλή, άρα λοιπόν, παιδιά. Άρα είναι, λοιπόν το κουλί είναι σάλτσα φρούτων και λαχανικών. Ναι, σάλτσα φρούτων και λαχανικών. Και τον ρωτούσε, είναι κουλί αυτό. Εγκουλή του. Πού να καταλάβει άλλο. Ναι, γιατί δεν γνωρίζει την κυπριακή διάλεκτο. Ούτε εγώ θα κατάλαβα. Εγώ το κατάλαβα με τη μία. Ναι. Λόγω καταγωγή. Εντάξει. Εγκουλή τούτο. Ωραία. Λοιπόν, πρώτο διάλειμμα. Στοίχημα.gr είναι μαζί μα. Σε στοίχημα καθημερινά οι καλύτερε αποδόσει. Η πιο μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών σε όλα τα αθλήματα καθημερινά. Το καζίνο του στοίχημα με πάρα πολλέ επίση επιλογέ. Το σερί το οποίο έχει επιστρέψει στο κινητό σα, στο τάμπλε σα, στον υπολογιστή. Πριν πάμε στο διάλειμμα, Νίκο, δώσε μα λίγο τι γίνεται, φίλε, στο Europa League. Βεβαίω. Η Νάπολη στο 2-0 έβαλε πολύ ωραίο γκολ αυτό ο Φαμπιάν πριν που το βλέπα, όσο έψαχναν στο ηχητικό από χθε. Με την Salzburg. Και άρχισε να αποκλείστηκε. Τι αποκλείστηκε, ρε. Αποκλείστηκε. Έχει τρία λεπτά ρε, δεν έχει πώ. Νίκο, τι? Δεν θέλω να σε προβληματίσω. Τι έγινε. Αλλά νομίζω ότι είναι πρώτα μάτσα αυτά στο Europa League. Πρώτα είναι. Άρα, φίλε, τρομερό. Λοιπόν. Δηλαδή, πέταξε την κοτσάνα χθε που έδωσε 4 γκολ United. Αυτό το είπε εσύ. Αυτό το είπε εσύ. Και αυτό το, το είπε εσύ. Και άσε τη. Εγώ κουβέντα δεν είπα. Ναι, ναι, κουβέντα δεν είπα. Ότι τρία, ναι, 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 ναι. Αυτό το είπε εσύ. Λοιπόν. Έτσι λες εσύ, έχουμε λέει ο κύριο Γιώργο. Έτσι λες εσύ αυτό. Έχουμε και football league σήμερα. Χανιά και Σαμικό Πλατανιά 2-2. Ρεσί. Και οι τρει. Ο Ηρακλή είναι τόσο χαμηλά στη βαθμολογία. Δέκατο σήμερα. Σε πόσε ομάδε. Περίμενε. Κάτσε, πριν πα εκεί πέρα, πε λίγο τι γίνεται στο Europa League. Κάτσε το Europa League εδώ πέρα, Ηρακλή, θα βλέπω όλα μπλε. Λοιπόν, στι 16. Πώ το έχουν καταφέρει αυτό το θαύμα, μπορεί να με εξηγήσει λίγο. Έλα μου, ντε. Λοιπόν, Europa League, τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Ναι, καλό μου. Είναι τώρα και εσύ, δηλαδή, βαθμολογία τώρα εδώ πέρα. Εγκουλή. Περίμενε. Βαλένθια Κρασνοντάρ 2-0, Νάπολη Ζάλτσμπουργκ 2-0, Τσέλσι Δυναμό Κιέβου 1-0. Έχει γραφτεί ένα κείμενο, δεν θυμάμαι σε ποιο αθηναϊκό site. Αν ο Ολυμπιακός έπαιζε σήμερα με Δυναμό. Νομίζω ότι μπορεί να σκεφτώ σε ποιο site είναι. Όχι. Α, σε άλλο είναι. Σε άλλο είναι. Okay. Λοιπόν, έχει ένα αδελφάκι στην Ιταλία αυτό που σου λέω. Στα παιχνίδια των 8. Ζενίτα Αγίας Πετρούπολης, Βιγιαρεάλ 1-3, Δυναμό Ζάγκρεμπ, Μπενφίκα 1-1, Αρένα Άρσεναλ 3-1 με 10 η Άρσεναλ τελείωσε το μάτς και Σεβίλη Σλάβια Πράγας 2-2 και Άιντραχτ Ίντερ 0-0. Πάμε τώρα στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Ξέρω ότι είσαι φαν. Γκούντελαχ, φίλε. Σε κάποια πράγματα η Γερμανία είναι καλή. Χούντελαρ. Ένα από αυτά είναι η μουσική. Μάλιστα. Ένα από τα, λίγα, από τα λίγα που είναι καλά είναι η μουσική. Που είναι καλή είναι η μουσική. Και το άλλο είναι οι ερωτικές ταινίες. Τσοντα. Τι έχουμε. Φίλοι, οι εξελίξεις τρέχουν, βλέπω, έτσι. Τι. Τρέχουν οι εξελίξεις. Ή δεν είναι για να πούμε τίποτα στον αέρα. Α, στο άλλο. Το έβαλα. Θα τσαφώρω στο Facebook, φίλε. Υπάρχει ένα δημοσίευμα. Ναι. Δημοσίευμα, υπάρχει... πώς είναι. Και ανάρτηση κιόλας από το εν λόγω άτομο. Ναι. Κάτσε πάω πιο πίσω. Πού είναι. Α. Διαβάζουμε εδώ πέρα, το τσεκάρουμε τώρα βέβαια στη διάρκεια της εκπομπής για να ενημερώσουμε. Ο εκπρόσωπος ποδοσφαιριστών, αλλιώς ατζέντης, ο κύριος Γιώργος Κολοβός, γράφει αθηναϊκό site ότι αναλαμβάνει πόστο στον Άρη σε μια συνεργασία από τα παλιά. Ο Αθηναίος ατζέντης λέει εδώ στα χέρια με τον Μαδεσάων Λίκης και επομένει επισημοποίηση συμφωνίας από πλευράς Κιτρίνων. Με ανάρτησή του στο Facebook, ο Κολοβός αποκάλυψε τη νέα συνεργασία του με τον Θόδωρο Καρυπίδη, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα το επίσημο έγγραφο. Σύμφωνα με το οποίο αναλαμβάνει τρία πόστα εντός ΠΑΕ, του σκάουτερ, τη οργάνωση των ακαδημιών και των ποδοσφαιρικών camp. Θυμίζουμε ότι κατά το παρελθόν ο Κολοβός είχε αναλάβει πόστο του υπεύθυνου του ποδοσφαιρικού τμήματος Ζβέρειας ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε διοίκηση και παίκτες. Ναι. Αυτή η δημοσίευση του Facebook δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Μπορεί να έχει αφαιρεθεί ή μπορεί να έχουν αλλάξει ρυθμίσει στα πορεία της. Γίναμε. Τι αστείο Μεσχέ. Τι. Τι αστείο Μεσχέ. Ξέρω ότι είναι ένα τζέτς ποδοσφαιριστών. Όχι κάτι περισσότερο. Ναι. Έχει κάποια επαφή με τον Άρη, γιατί έχει παίχτες εδώ, ξέρεις, έχουμε τέτοια εικόνα, Νίκο. Περίμενε. Έχει την ενημέρωση, τώρα τρέχει το ρεπορτάζ αυτήν την ώρα που μιλάμε, έτσι βγαίνει πολλές φορές, παιδιά, το ρεπορτάζ, στις live εκπομπές, έτσι είναι. Έτσι είναι, παιδιά, το ρεπορτάζ. Θα μας το μεταφέρει ο Νίκος σε λίγο. Αλλά πολύ σίγουροι είναι και οι συνάδελφοι, παιδιά. Εντάξει, περιμένετε λίγο. Διότι υπάρχει ένα post, θέλει και μια επιβεβαίωση. Ναι, θα δούμε. Πριν πετάξει το post κατευθείαν λέγοντας η νέα συνεργασία. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι απέσυρε το post, γιατί λέει ότι δεν είναι διαθέσιμο. Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα έχουμε κάτι μέχρι το τέλος. Αυτό τώρα λοιπόν, αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά. Ωραία.
Τώρα, σε λίγο θα παίζει σε όλα τα site. Εντάξει. Γιατί αυτή έχει γίνει δουλειά πλέον. Δηλαδή, δυστυχώς. Το έγραψε ένα post στο Facebook, είναι βάλτο. Παντού. Μπαίνει ο Αργιανός, διαβάζει. Ο Τάδε στον Άρη. Μπορεί να μην είναι. Ναι. Ωραία. Γιατί επειδή πλέον θέλουμε ταχύτητα, δεν μα νοιάζει να σηκώσουμε δύο τηλέφωνα και να ρωτήσουμε ρε, εσύ ισχύει αυτό. Έτσι. Κατάλαβε. Και αν εσύ βάλει ότι δεν ισχύει, εντάξει, θα σου πούνε εσύ δεν τον ήθελε, τον έφαγε. Κατάλαβε. Μωρέ, παιδιά μου, δεν έχει γίνει τίποτα, τι να βάλω. Εντάξει. Και εγώ, γράψω ένα post, μπορεί να γίνει. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, μία τρέλα είναι αυτή. Η άλλη είναι που τη ζητούσαμε χθες το βράδυ με τον Νίκο, τα φεύγαμε. Ναι. Εν όψη και των δημοτικών εκλογών. Ναι. Πρέπει να χαλαρώσετε λίγο. Γιατί? Γιατί, ρε φίλε, κατεβαίνουν όλοι οι υποψήφοι. Ναι, έχει πολύ κόσμο, είναι η αλήθεια. Όλοι! Είναι τόσοι πολλοί, μάλιστα, οι υποψήφοι που αυτοί που κατεβαίνουν προσπαθούν να τελειώσουν συνδυασμούς και δεν βρίσκουν άτομα. Δηλαδή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όλοι είναι υποψήφοι. Όλοι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Συζητούσα σήμερα με συνάδελφο. Δεν είναι όμως πολύ φλόρικες οι εκλογές, ρε φίλε, μέχρι τώρα. Δηλαδή γίνονται σε δύο μήνες και δεν έχουμε τίποτα, ρε φίλε. Λίγο κάτι, λίγο καμιά ίντριγκα, κανένα τέτοιο. Σήμερα κάτι πήγε να γίνει με αυτό το Ταχιάο που είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι δημοσιεύματα εκεί πέρα. Με τον οποίο κατεβαίνει ο Λευτέρης Αρβανίτης. Ναι. Ναι, ναι. Okay, εντάξει. Το σχέδιο είναι. Τι. Κάτσε λίγο, τώρα είναι. Αυτό που είναι από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο Τοπούλου που είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Ορφανός. Ο Γιώργος Ορφανός, ναι. Ο Ζέρβας που ήταν στο, στο Μουτάρι. Ναι, ναι. Ο κύριος Σπύρος ο Βούγιας. Σταθερή αξία. Πηγαίνουμε στο μάμα. Έρχεται. Βέβαια. Τώρα έχει και καιρό να το δω, βέβαια, αλλά. Έρχεται. Ναι, ρε φίλε, δουλεύει κέντρο παραδοσιακά ο κύριος Σπύρος. Άρα είμαστε πέντε μέχρι στιγμής. Πέντε. Και κάτι άλλοι. Σίγουρα θα δίνει ακόμα που δεν θυμάμαι το όνομά του. 14 ψηφοδέλτια για το Δήμο Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχουμε ημίχρονα στα μάτς του Europa League. Βαλένθια Κρασνοντάρ 2-0, Νάπολη Ζάλσμπουργκ 2-0, Τσέλσι Δυναμό Κιέβο 1-0. Και είναι αυτή η φρενίτητα των εκλογών που όλοι. Ποια φρενίτητα, ρε, πολύ χαλαρά είναι τα πράγματα. Ποια, τι, ποια χαλαρά, ρε. Όλοι εγώ τώρα, τώρα πάει κάτι να κινηθεί. Από πλευρά υποψηφίων, εγώ το λέω, γιατί όλοι είναι υποψήφοι. Συζητώ σήμερα με την Αγάπη, ναι. Και τη λέω, δεν φτιάχνουμε κι εμείς ένα δικό μας συνδυασμό νεαρά άτομα, έτσι, νέα γενιά, και να κάνουμε έτσι ένα σλόγγαν, πούμε νέα αρχή. Ή κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Και να κατεβούμε κι εμείς. Θέλεις να ασχοληθείς με τα κοινά, Νίκο. Πιστεύεις ότι θα είμαστε χειρότερα από αυτούς? Έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε. Ρε φίλε, να ασχοληθούμε, να το κάνουμε καλά. Ρε, Νίκο. Εμείς ξέρουμε την πόλη. Σιγά, ρε, που ξέρεις την πόλη, να πεις στην Περαία. Που μόλις σου λέμε για την Περαία, κάθε φορά μου λες ότι είναι τουριστικός προορισμός. Ξέρουμε τις ανάγκες της. Περιφερόμαστε στα πεζοδρόμια και στους δρόμους εσείς καθημερινά. Άλλοι με τα πόδια, άλλοι με το αυτοκίνητο. Εντάξει. Άλλοι με το πατίνι. Άλλοι με το πατίνι, αυτά που έχουν γίνει μόδα κιόλας. Ναι. Εμείς σήμερα περπάτησα στην παραλία. Πόσα είδες? Το απόγευμα. Εκεί ξέρεις στην ωραία την ώρα, εκεί κατά τις 4-5. Prime time. Μιλάμε ότι γινόταν πανηγύρι. Όλοι με ένα πατίνι. Πανηγύρι. Διάβασα ένα θέμα γιατί. Κάβαλο. Διάβασα ένα θέμα γιατί δεν έχω ιδέα για αυτά. Και ήθελα να ενημερωθώ και πέρασε στοιχεία μπροστά στο σκρολάρισμα στο Facebook. Λέει ότι αυτά λειτουργούν από τις 10 μέχρι τις 9. Όχι, ρε, δεν νομίζω ότι. Ναι. Μετά τις 9 δεν λειτουργούν. Είναι 24 ώρα, φίλε. Νομίζω κάνεις λάθος. Δεν είναι 24 ώρα. Γιατί το βράδυ τα μαζεύουν και πάνε να τα φορτίσουν. Και το πρωί. Μπορεί να γίνεται με μία παρτίδα. Νομίζω ότι είναι 24 ώρα. Τα βγάζουν έξω. Ας πούμε, ένας τώρα όπως ερχόμουν, στο φανάρι ερχόταν πατημένος από την Ιωνος Δραγούμη. Μετά τις 9. Τώρα, όπως ερχόμουν. Τώρα, ναι. Το 10 παρά. Και λέει, λέω, ναι. Μια παρτίδα. Κάνεις, μπορεί να έχει λιγότερα έξω. Ναι. Άντε, να σου το πω έτσι. Κάνεις, λέει, μια κατεβάζεις την εφαρμογή. Ναι, ναι. Δίνεις τον αριθμό του λογαριασμού σου. Η χρέωση νομίζω είναι λιγότερο από 1 ευρώ την ώρα. Ξεκλειδώνεις το ξεκλειδώνεις με 1 ευρώ. Ξεκλειδώνεις με 1 ευρώ, ναι. Και μετά, Είναι, ναι. 15 λεπτά το λεπτό. 15 λεπτά, μπράβο, ναι. 15 λεπτά το λεπτό. Ναι. Φαρμακείο είναι αυτό. Ναι, ρε φίλε, μα σκεφτείς όμως ότι με αυτό. Εντάξει, δεν είμαστε σε καμιά πολύ τεράστια. Καλά, ναι, δηλαδή πόσο να το χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή από τη μία πλευρά του κέντρου στην άλλη, άμα θες να πας κάπου. 10-15 λεπτά, άντε βαριά. Η λογική ότι το χρησιμοποιείς κάπου τόσο, ναι. Αξίζει. Okay. Okay, ναι. Άρα και δικάβαλο, ρε φίλε. Φουλ δικάβαλο δούλευε ο κόσμος. Το πάρουμε καμιά μέρα για το χαβαλέ. Και τι να δίνουμε εκεί πέρα. Τι να δώσουμε. Δεν κάνει καθόλου φασαρία, ρε φίλε. Άκου, θα κάνω. Εγώ την πρώτη φορά που το είδα. Ωραία. Παθαίνω ένα σοκ και επειδή πηγαίνει στην ευθεία, το είχα δει πάλι στην παραλία την πρώτη φορά. Και λέω, ρε, εσύ αυτός δεν βάζει το πόδι κάτω. Για να σπρώξει και να πάρει φόρα. Αυτό τι είναι το εργαλείο, κατάλαβες. Εκεί ήταν που προβληματίστηκα. Και μετά άρχισα να παίρνω χαμπάρι ότι είναι τέλος πάντων αυτός ο τρόπος λειτουργίας του. Αλλά την πρώτη φορά που το είδα και να πηγαίνει σφαίρα στην ευθεία, λέω ρε, εσύ τι πατίνει αυτό και άλλο δεν βάζει το πόδι κάτω. Τέλος πάντων.
Γενικά προσοχή, παιδιά, οι οδηγοί, γιατί πετιούνται από παντού πλέον. Αυτή με τα. Μου λέγει και ένα φίλο σήμερα για ένα σκηνικό στα δυτικά, γιατί ένα. Έχει και ποδήλατο τέτοιο. Αν είχε πληθούν και ποδήλατα. Έχει ένα άδικο τώρα στα δυτικά και έγινε πανηγύρι. Ποιανού είναι αυτό, ποιο τάφησε, γιατί τάφησε εδώ. Και πώ φεύγει και να μην σε κλειδώνει, σου λέω τώρα. Εντάξει, ξέρει λίγο και τα δυτικά δεν είναι και πολύ, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δεν πολύ εξελιγμένο. Δεν φτάσαν τα πατίνια εκεί, ρε Νίκο. Ναι, δεν είναι και τόσο τώρα. Δηλαδή βάζει τον barcode, το φωτογραφίζει και άσε τώρα αυτέ τι ταλαιπωρίε μεγάλε. Ωραία, και το κάνει μια έτσι και κλειδώνει τώρα. Στα βιντεά ξέρω να τα ξεκλειδώνουν όλα. Να τα κλειδώνουν δεν ξέρω και κατά πόσο. Ωραία, και μου λέει σήμερα έχει γίνει πανηγύρι κανένα 20 λεπτό. Όχι, θα του πάρουμε τηλέφωνο, θα το πάρουν πιανού είναι και τέτοια. Πανηγύρι. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Είναι πάντω πολύ στη μόδα αυτά στο εξωτερικό, κυρίω στην Αμερική από την διάβαση. Κοίταξε και είναι και χρηστικά ρε φίλε τώρα πέρα την πλάκα. Πέρα την πλάκα. Δηλαδή κάποιο ο οποίο θέλει να κινηθεί στο κέντρο, ειδικά σε ώρε αιχμή. Έτσι. Σημεράκι, πρωί, ναι, που γίνεται και λίγο πανηγύρι με μέσα μαζικής μεταφοράς, μεταξύ, με είναι καλή φάση. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει από την αλήθεια, αλλά ψήνομαι. Πού μέχρι πού είναι η εμβέλειά του όμως. Δεν το ξέρω. Νομίζω ότι έχει μεγάλο εύρος πάντως. Και από πού, ναι, από πού ξεκινάει δηλαδή. Όπου το βρεις. Από τη Χάνθη. Εσύ όταν μπαίνεις στην εφαρμογή. Ναι, σου βγάζει. Σου βγάζει το GPS, ρε παιδί. Που είναι τα διαθέσιμα. Ότι έχει κοντά σου ένα, ξέρω εγώ, στη δωδεκανή σου. Ποια είναι εφαρμογή. Κάτι Lime, κάτι. Αν πατήσει το store, λογικά θα το βγάλει. Θα την κατεβάσουμε τώρα. Το ρεπορτάζ θα γίνει επί τόπου, εντάξει. Ναι. Lime. Lime είναι το τέτοιο. Έτσι λέγεται. Lime. Lime. Κάτι. Your ride anytime. Να το, λοιπόν. Lime, your ride. Εγκατάσταση. Αυτό. Λοιπόν, α υπάρχει. Πότε δεν ξέρει. Θα χρειαστώ. Αλλά οκ. Okay. Μπορεί να χρειαστεί. Δηλαδή, μπορεί την άλλη φορά να αφήσει το αμάξι στο σπίτι, σε σένα. Στο σπιτάκι μου, στο σπιτάκι δηλαδή. Σου, το δικό σου, ρε παιδί μου. Ναι. Και να πάρουν πατίνι. Που έχει πολύ καλό πάρκινγκ εκεί πέρα, να ξέρει την περιοχή. Και βρίσκει και εύκολα κιόλα στον Νίκο το σπίτι. Πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ. Δηλαδή, πριν μπει καν, έχει βγει μια θέση. Α, να, μια θέση. Ναι. Λοιπόν, κατέβει. Δεν είναι πολύ μεγάλο. 25 MB. Ωραία. Uber μου βγάζει εδώ πέρα. Uber εμεί εδώ δεν έχουμε. Uber δεν έχουμε πια. Λοιπόν, στην Ελλάδα, όχι στον Νίκο. Κάμερε ταχύτητα. Διαχείριση εξόδων. Αυτό είναι χρηστικό. Έχει κατέβει εφαρμογή. Λοιπόν, εγκατάσταση κάνει τώρα για να δούμε αν έχει κοντά μας, ρε παιδί μου. Ναι. Για να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί. Συμφέρει πάντως, δηλαδή. Και μάλιστα, όταν είσαι με την εφαρμογή κοντά, με το κινητό, αρχίζει το νταλαβέρι και. Και χτυπάει. Ναι, χτυπάει. Δεν τώρα μπορεί να χτυπήσει. Δεν είναι εδώ πέρα δίπλα. Ναι, είναι κάτω όμως. Ναι, προφανώς. Γιατί έχω πετύχει πολλές φορές από κάτω. Ναι, ναι. Γι' αυτό. Κοίτα, γλιτώνεις βενζίνη, δηλαδή αφήνεις στα μάξι κάπου κοντά στο δημαρχείο. Και πας γρήγορα, ρε φίλε. Και πας μπαμπαμ. Παίρνεις την παραλία, κάνεις τη βόλτα σου. Ναι. Λοιπόν, εγκαταστάθηκε επιτυχώς. Εδώ είμαστε κατευθείαν. Λοιπόν, ξεκινήστε. Θα στείλουμε ένα μήνυμα για να επιβεβαιώσουμε το τηλέφωνό σας. Να προβάλλω και το κινητό μου. Ναι, ρε φίλε. Συνέχεια με Facebook. Ωραία, εγώ είμαι αυτό. Συνέχεια Νίκος Παπαδόπουλος. Συνεχίζω ως Νίκος. Ωραία. User agreement, I agree. Λοιπόν, κάτσε. Ναι, ναι, ναι. Lime, ενεργοποίηση υπηρεσία τοποθεσία. Ωραία. Επιτρέψτε το Lime να χρησιμοποιήσει τοποθεσία. Επιτρέπεται. Λάβατε ένα κωδικό πρόσκλησης. Δεν έχω λάβει τίποτα. Δεν έχω λάβει τίποτα. Αυτά είναι ψέματα. Δεν έβαλα το κινητό μου. Ναι. Βλάκα. Βλάκα. Λαμένε. Περίμενε. Θα το κάνουμε τώρα. Περίμενε. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Άνοιγμα. Α, με έβγαλε το GPS τώρα. Περίμενε. Α, να το. Λοιπόν. Έχουμε μπει. Εντάξει, μας βγάζει το GPS. Και βγάζει που έχει κοντά. Έχει τώρα, έχει βλέπω. Πολύ κοντά, αλλά okay. Έχει ένα κοντά στο λιμάνι, μπροστά στο λιμάνι. Ωραία. Έχει κι άλλο λίγο έχει πιο μετά στο λιμάνι. Λοιπόν. Και σου λέει αν είναι φορτισμένα ή όχι κιόλα, δηλαδή σου ναι, βγάζει. Ναι. Λοιπόν. Α, και εδώ σου βγάζει και το. Α, δεν σε. Ωραία, φίλε, δεν σε το τι γίνεται. Πανηγύριο σου λέω τώρα. Ο... Και το εύρος είναι αυτό που βλέπεις μέσα στο πράσινο. Ναι, ναι, ναι. Το εύρος δηλαδή φτάνει. Φτάνει μέχρι παραδάκι. Το... Καλαμαριά κοντά στην. Α, μέχρι Αρετσού φτάνει. Ωραία. Και απ' την άλλη. Μέχρι Αρετσού φτάνει. Αρετσού ανεβαίνει πάνω. Μια χαρά μεγάλο είναι, φίλε. Μέχρι Μαλακοπή, Ανοτούμπα κτλ. Οκ. Κέντρο. Ναι. Και φτάνει μέχρι. Κάτσε σου πω. Καμπελόκι που πιάνει. Και φτάνει μέχρι. Ναι. Αμπελώνες. Μονή Λαζαριστών. Α, έχει μεγάλο, ρε. Ναι, βέβαια. Τι λέει, φίλε. Μέχρι το Ασαλόνικα, μάλιστα. Βλέπετε, λοιπόν. Ποιος το έφερε αυτό, ρε. Ποιος μας το ράκος το έφερε αυτό. Τι μας μπουτάρετε, φίλε. Τι, αυτός, δύσκολο. Με αυτό το τρώτε. Ναι, αυτός το έφερε.
Πολύ γουστάρι, Δήμαρχο Μπουτάρι. Ψάξε τώρα, βρες που μου έλεγες πριν που έχει 27. Πες το. Συνδυασμούς. Ξέρεις τι φοβάμαι, ότι με τους, με τους καινούργιους μπορεί να νοσταλγήσουν τον Μπουτάρι. Καλά. Δεν μου το φοβάσαι αυτό. Τον είσαι σχεδόν σίγουρος. Υπάρχει έτσι μια, αυτός ο φόβος, ρε παιδί μου, που βρίσκεται μέσα μου και με κάνει λίγο. Σκέψτε, αυτές οι εκλογές είναι για πρώτη φορά απλή αναλογική, ε. Δεν έχει δηλαδή 42% και τέτοια. Είναι 50%. Όποιος το πιάσει. Που δεν το πιάνει, οπότε πάμε σχεδόν στις περισσότερες περιπτώσεις πάμε δεύτερη Κυριακή και μετά πάμε για συνεργασίες και τέτοια. Καλά, τώρα συνεργασία στο Δήμο τώρα. Δεν μπορώ να το πω τώρα στον αέρα. Συνεργασία στο Δήμο. Ε, ναι, ρε φίλε. Θα μάλλον ποιος είναι ο Δήμος. Όχι, εγώ θα είμαι, Φίλε, θα έχει. Αυτό που έχει το μεγαλύτερο ποστό θα μου πει. Προφανώ. Απλά επειδή είναι απλή αναλογική, θα είναι απλή αναλογική και στο. Πότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάπου το Μάιο, νομίζω. Άκου το ζυγούρουνε. Ναι. Παλιά τα ωραία χρόνια, ρε φίλε. Που όπου πρώτος Δήμος Καποδίστρια, Δήμος Πηλέας Χορτιάτη. Τι ωραία χρόνια, ρε φίλε. Τι γέλιο. Πιτσιρίκια ήμασταν, βέβαια. Άρχι βλαχοδήμαρχη δεξιά-αριστερά. Κύριος Θόδωρος, πέθανε ο άνθρωπος, ρε φίλε. Ποιος? Τόσο ωραίος άνθρωπος. Είχαμε έναν κοινοτάρχη, παύλα δήμαρχο πάνω στο Σωστοχώρι και μετά δήμαρχο στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Ήταν κοινοτάρχη με 30 χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Ένα πράγμα θα σου πω. Τι? Άσχετο που έφυγε και από Δήμο Ισχύριων, σε κάποια φάση είχε παιδί και εγγόνη στην ίδια ηλικία. Δηλαδή, ποιο σεβασμό από αυτό δεν έχει. Εντάξει. Δεν έχει ποιο σεβασμό. Δεύτερο παντρεμένο. Εντάξει. Έτσι. Παιδί και εγγόνη στην ίδια ηλικία. Εντάξει, για να καταλάβει πόσο ωραίο άνθρωπο ήταν. Ποιότητα. Πόσο ωραίο άνθρωπο. Μια ποιότητα. Ναι. Μια ποιότητα. Αλλά έφυγε δυστυχώς νωρίς. Έφυγες νωρίς. Ναι. Με δυνερώνει εδώ πέρα. Υπάρχει ρεπορτάζ στο φίλο το Χάρη που ακούει την εκπομπή. Mm-hmm. Λοιπόν, 26 Μαΐου. Έχει χρησιμοποιήσει Lime. Α, όχι δεν για τις εκλογές. 26 Μαΐου είναι η πρώτη Κυριακή. 2 Ιουνίου η δεύτερη. Ναι. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πολύ μακριά. Είπαμε, Λευτέρη Σαρβάνη, τη Μενίκο Ταχιάο. Και άλλος κόσμος κατεβαίνει από τον χώρο του αθλητισμού. Κοντά στον αθλητισμό. Γύρω-γύρω, ναι. Μέσα. Από τον Πάοκ δεν. Τι από τον Πάοκ. Κατέβει κανένας. Πρώην είναι. Οικία, οίκη, όλο τον αθλητισμό. Φίλε, τώρα ο Γιώργος Ορφανός τι είναι. Εντάξει, αυτό. Κάτι καινούργιο λέω. Σαν ποιον δηλαδή. Τι ξέρω, κάποιο καινούργιο πρόσωπο να κάνει την έκπληξη, α πούμε, και να πει. Α, κατέβει αυτό. Μέχρι στιγμή δεν έχω παρακολουθήσει. Άρα, κατεβαίνει ο Αρβανίτης. Που θα πάρει από τους Αριανούς. Μεγάλη επιτυχία. Τι είναι, φίλε. Δεν έχω κάνει εδώ. Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ. Αν μου έρχεται κάποιος, αλλά δεν έχω. Και δεν έχω ασχοληθεί και πάρα πολύ, όσο πω την αλήθεια. Είναι πολύ φλόρ για τα πράγματα. Νίκο Ζεϊμπέκη. Δεν υπάρχουν εκλογές που να μην κατεβαίνει. Ό,τι εκλογές και να είναι. Όπω σου μιλά, φίλο μα. Ναι, οκ. Και καλό φίλο μα. Κατεβαίνει σε πάρα πολλές εκλογές. Ναι. Καλό φίλο ο Νίκο. Καλό. Έχει και νεκάστηκε κατέβει. Αλήθεια είναι. Εντάξει. Ο άνθρωπος, ρε φίλε, δραστηριοποιείται στον τόπο. Καλά κάνει. Συγγνώμη. Στα κοινά. Στα κοινά. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Να είμαστε όλοι να ασχολούμαστε με τα κοινά. Αγαπάει την πόλη. Ωραία. Α, κάνουμε κι εμείς ένα συνδυασμό. Αγαπάμε την πόλη. Αγαπήστε την πόλη σας. Εσείς να αγαπάτε. Πιστεύεις, περίμενε, αν ο Λίμπερο κατέβαινε στις δημοτικές. Άπατος. Ένα ωραίο, έτσι, ένα ωραίο σενάριο. Έτσι, άπατος, θα σου λέω. Άπατος, ένα ωραίο topic για να παιχνιδίσουμε παραγωγή του ραδιοφώνου, έτσι. Ρε, άπατο σου λέω. Αν κατέβαινε ο Λίμπερος στις εκλογές, πρώτα απ' όλα, ποιον θα βάζανε μπροστά και υποψήφιο δήμαρχο. Χρύσανθο. Χρύσανθο, λες. Ναι, ναι. Όχι. 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 Γιατί? Γιατί το Χρύσανθο. Γιατί έχει όλο το φυσικ, είναι πολύ καλός ψεύτης. Ωραία. Α, ρε, παιδί μου, ψεύσω τα λέω, δεν σου λέει. Ναι. Είναι, ρε, παιδί μου, ιστορίας. Ωραία, έτσι. Ωραία. Είναι... Δεν ξεκινάει καλά το topic. Δεν ξεκινάει καλά το topic. Ναι. Εσύ διαφωνείς. Ότι θα είναι καλός ψεύτης ή όχι. Δεν είναι το πρώτο χρόνο του ψεύτη. Είναι ψεύτης, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, είναι ένας πολύ καλός χειριστής του λόγου. Είναι μαλαγάνας, ρε παιδί μου. Θα σε πάει, θα σε πάει. Το έχει, καταλαβαίνεις. Άρα αυτό το βάλουμε. Αυτό το λέω ψεύτη. Δημοσίων σχέσεων. Όχι, μπροστά είναι. Μπροστά δήμαρχο, δηλαδή το χρήσιμο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αντιδήμαρχο. Αντιδήμαρχο. Το Ζαγόρα πρέπει να φάμε γιατί δεν είναι. Το Ζαγόρα πού το βάλουμε. Δεν το έχει. Θα πηγαίνει πολύ γκραού σε ραϊκά. Δεν είναι. Πού το βάλουμε τον Γιώργο, τον Γιώργο πρέπει να τον αξιοποιήσουμε σε ένα άλλο πόστο, δεν ξέρω. Σε ποιο? Δεν ξέρω. Στο κομμάτι του αθλητισμού? Όχι. Και του πολιτισμού? Και του πολιτισμού. Μελίνα Μερκούρη. Λέω άπατα θα έβγαμε, άστο μην ψάχνεις. Σταύρος Κόλκας, ας πούμε.
Στάνος Χόλγας θα ήταν ο go-to guy της παράταξης. Λες, ε. Ε, ναι. Πήγαινε εκεί. Ε, ναι, ρε, φίλε, γιατί είναι και μέσα στο κέντρο όλη μέρα. Σωστό. Ναι. Αυτός τι πόστο θα είχε, ας πούμε. Δεξί χέρι. Δεξί χέρι. Γενικός γραμματέας. Πώς είναι ο Λεμούσιας τότε με τον... Ναι. Γενικός γραμματέας, δηλαδή, ο Κόλγας. Αυτό, ναι. Ωραία, άρα θα βάλουμε τον Ζαγόρα αντιδήμαρχο και θα βάλουμε τον Κόλγα γενικό γραμματέα. Ναι. Τον Ζαγόρα θα τον έχουμε, ρε παιδί μου, αυτός ο οποίος θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ρουμάει στην αντιπολίτευση. Δηλαδή ναι. Κανένα θα ανεβαίνει στο βήμα αυτός. Και αου, να πούμε, ναι, και τα λοιπά. Και θα βγαίνει και ο Γουίλ και ο καθηγητής. Ναι, ναι. Λοιπόν, στο περιβάλλον, ας πούμε. Ναι. Ποιο μπορούσαμε να βάλουμε. Στο περιβάλλον. Το Μορελί, πού θα το βάζαμε, ρε φίλε. Πίσω-πίσω, φίλε. Όπου στο φυλακή. Δεν έχει υπεύθυνο τζόγου. Στο φυλακή. Τρελάθηκε, χθες, φίλε. Τρελάθηκε. Υπεύθυνο, όχι καθαριότητας. Υπεύθυνο ασφαλείας. Μυρίο Τσακ Νόρις. Το βρήκα. Δημοτική αστυνομία. Σωστά. Γίναμε. Υπεύθυνο, θα βγαίνει ο Μορελής. Μόνος του όμως. Μόνος του. Ναι, σταμάζει να ξέρετε. Δεν χρειάζεται άλλο. Θα πηγαίνει μόνος. Θα παίξει. Δεν σου κάνω τι σου αφήσω. Τι πλάκωσα. Πόσα δεν θα τα μαζέψω. Μαζέψω. Τον Ασλαμά. Όπου στο φυλακή για αυτόν. Σίγουρα. Πολιτισμού. Επίτιμο. Υπεύθυνο πολιτισμού. Τέτοια εκδηλώσεις, συναυλίες ναι. κτλ. Ναι, ναι. Ωραία. Τον. Ποιον άλλο έχουμε τώρα. Το Ματζιούκι. Αντιδήμαρχο αθλητισμού, ξέρω εγώ. Ναι. Σου λέω δεν θα φεύγα μάπα. Μην την ψάχνει. Εσύ τι θα ήθελες να έχεις. Τίποτα. Τίποτα. Εγώ ναι, μέσα θα ήθελα να παίρνω για να είμαστε κομπλέ αυτό. Κάνα 2-3 χιλιάρια. Υπάλληλο στο Δημαρχείο. Α, ναι. Κλητήρα. Γραφείο τύπου. Κλητήρα, ρε παιδί. Κλητήρα. Τίμιο ωραίο, ρε παιδί. Κυμπάρι. Πήγε να φτάσει ο τέταρτο. Κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Δηλαδή να είχαμε το κηλικείο στο Δημαρχείο. Καλή δουλειά, φίλε. Καλό, ε. Καλή δουλειά. Λέγε, φίλε, μέσα με τα λίγα είμαστε εκνοποιημένοι. Δεν θέλουμε πολλά. Όχι, τα μεγαλεία δεν τα θέλουμε. Καλά, δεν και λίγα. Εντάξει, γίνεται δουλίτσα εκεί πέρα. Δεν ρωτάει, δεν γίνεται. Τα μεγαλεία δεν τα θέλουμε. Δεν είναι. Εκεί, λίγα και καλά. Το τρέχια. Το τρέχια. Υποδομών. Αυτό μου βγαίνει με τα greater. Εκεί, πολιτική προστασία, όπως το λένε. Ένα καλύτερο αυτό και ένα καλύτερο ζάχο. Ναι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, νωρίτερα όσο δεν ακούσα την εκπομπή, εντάξει. Πάρα πολύ καλή. Ήτανε δεν την άκουσα από την αρχή, άκουσα περίπου καμιά ώρα. Λόγω τη παρουσία του τεράστιου. Οι δύο που ήταν εδώ πέρα, έτσι. Ο Ζάχο και ο Νίκο ο Μπουγάτσα μαζί με τον Τάσο. Σέβομαι. Είναι μια τριπλέτα σεβασμού. Είναι οι άνθρωποι, είναι οι ήρωε των δικών μα παιδικών χρόνων. Εφηβικών βασικά. Τότε που δεν υπήρχαν ίντερνετ. Έτσι. Ή τέλος πάντων ήταν πολύ. Ήταν το YouTube στις αρχές του. Ναι. Και βγαίναν τα βιντεάκια. Και εμείς μπαίναμε, ήμασταν στο σχολείο με τα κινητά. Και βάλε να δούμε τι είπαν χθες στη Μαρμίτα ο Τρέχιας, ο Ζάχος και ο Νίκος. Και Europe One, φίλε. Και Europe One, βέβαια, εντάξει. Με εκείνο το εκπικό ξέσπασμα του Νίκου. Από τα πολλά. Από τα πολλά, αλλά εκείνο νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό που η μετάφραση νομίζω ήταν. Θα πει για τον Αβραάμ και. Και δεν θα απαντήσω. Όχι. Τι είχε πει. Το ένα, αυτό ήταν το μια βλακία λες και δεν θα απαντήσω. Το οποίο δεν θυμάμαι ποιο ήταν το τέτοιο του. Ναι. Έτσι, γιατί κάτι του λέει. Πετυχαίνεται ο άλλος και του λέει σταμάτα, βρε, σταμάτα. Και εκείνη την ώρα, στο σταμάτα εκεί που είναι χαλαρός, ρίχνει ένα. Ήταν μια βλακία και θα απαντήσω! Και γελάνε όλοι. Και με τον Αβραάμ ήταν τότε που είχε φύγει για να πάει στον Ολυμπιακό. Ναι. Ωραία. Και καλύτερη στην εθνική ομάδα. Πνίγει από το δίκαιο ο Νίκος εκεί. Ναι. Ωραία. Και εκεί δεν θυμάμαι ακριβώς την ατάκα. Κάτι δεν έκανε στον Άριο Αβραάμ για την εθνική. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν. Δεν θυμάμαι. Με ενημερώνει ο φίλος ο Χάρης, επιστρέφοντας στο topic των εκλογών, ναι. ότι ο Σκαρτάδος κατεβαίνει με τα Χιάο. Όπως ναι. και ο Αλέξης Αλεξίου. Ένα σταμάτης μου ρελίσει άλλους. Φιλήσαν άλλα χέρια. Τι να κάνουμε. Φιλήσαν άλλα χέρια. Βέβαια. Γιατί. Βέβαια. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Φιλήσαν άλλα χέρια. Βέβαια. Εντάξει, και ένας έχει πάει στον Ολυμπιακό, έτσι κι αλλιώς, οκ. Okay. Νομίζω ότι έχει συνεργασία και η Ακαδημία του με τον Ολυμπιακό. Ποιος έχει, ο Σκαρτάδος. Έχει Ακαδημία. Βεβαίως. Καλά. Ή έχει, ρε φίλε, έτσι και πέντε πήγε. Άιντε, διάλειμμα. Στοίχημα.gr μαζί μας. Σε στοίχημα καθημερινά οι καλύτερες αποδόσεις, η μεγαλύτερη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Τάμπλετ, κινητό. Υπολογιστή όπου και αν είστε. Δώσε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια. Το Real Madrid της Φενέρμπαχτς είναι 53-48. Γίνεται πολύ ωραίο παιχνίδι.
Κοιτάξτε, κινήματα του δεύτερου ημιχρόνου. Βαλένθια Κρασνοντάρ 2-0, Νάπολη, Ζάλτσμπουργκ 2-0, Τσέλσι, Δυναμό παραμένει το 1-0. Είμαστε στο 50 σε αυτά τα τρία μάτς που είναι σε εξέλιξη. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Τρέχει το ρεπορτάζ, φίλε. Μπαλτάζαρ εδώ, αυτού σου έλεγα. Οι Βέλγοι. Αυτοί είναι οι Βέλγοι. Ναι, ναι. Τι σου ανακαλύψει αυτού οι συνάδελφοι. Τα ακού λίγο ραδιόφωνα που έχουν καλή μουσική. What if I fall. Όχι, όχι. Όχι. Είναι άλλη μουσική που παίζει. Α, τον άλλο λες. Που είναι λίγο και πάνω. Και Θεσσαλονίκη που... και Αθήνα πολύ ενδιαφέρον. Που είναι λίγο πάνω από τα 100. Πιο ωραίο, όχι. Όχι, τι εκείνο. Όχι, είναι ενταρτικό αυτό. Το και, ακούω εδώ και, πάρα, και καμιά δεκαριά χρόνια. Του Σκόρδα! Όχι. Είναι εδώ παιδιά Θεσσαλονίκη. Ναι. Που είναι όντως πολύ υψηλό επίπεδο του ραδιόφωνο. Και ένα και κανένα δυο αθηναϊκά. Αχά. Αλλά οι Αθηναίοι επειδή έχουν λεφτά, κουράζουν πάρα πολύ με διαφημίσεις, να ξέρεις. Σε αθηναϊκό ραδιόφωνο, φίλε, να ξέρεις. Στούντιο, 15 λεπτά και πολλά σου λέω. Όλα τα άλλα, διαφήμιση. Εμείς τι κάνουμε εδώ. Φίλε, εκεί είναι τα λεφτά. Πολύ διαφήμιση. Δηλαδή, νομίζω το μικρότερο διάλειμμα σε αθηναϊκό ραδιόφωνο μουσικό είναι 10 λεπτά. Εκείνο ο ρετ του Αλαφούζου μπορεί και να είναι 20 λεπτά διαφημίσει, 10 λεπτά μουσική. Τον πούλησε. Α, τον πούλησε. Νομίζω τον έχει πουλήσει. Σίγουρα. Νομίζω τον έχει πουλήσει. Αλλά... Μουσικά είναι καλό, αλλά δεν παίζει πολύ μουσική. Εμείς τι κάνουμε τότε. Δεν ξέρω στα αθλητικά τι γίνεται. Τα αθλητικά αθηναϊκά δεν ακούω. Ποτέ δεν ακούγα. Κάποτε είχαμε κάτι διαφημίσει νοσίε αλυσίδα με παιχνίδια. 3,5 λεπτά η μία. Ένα σποτάκι. Τι ωραία διαλύματα κάναμε κάποτε. Ξέφυγε πολύ, ρε. 71-56 τη Φενέρ. Ναι. Νομίζω ότι στις αλυσίδες το καλύτερο ήταν το... Τις φαντασίες στο ταξίδι. Αυτό. Όχι, ρε, εκείνο με την Άντζελα ποιο ήτανε. Και εκείνο κρατούσε κάμποση ώρα, ναι, αλλά το άλλο το τις φαντασίες στο ταξίδι... Είχα καίνει εκείνο της Άντζελα, δηλαδή μπορεί να τραγουδούσε όλη μέρα. Ναι. 2-1 κράστονταρ, φίλε. Τρομερό. Στη Βαλένθια, μπράβο. Τρομερό. Νέος μεγαλομέτωχος ΠΑΕ Άρης, η Αμάνι Σουίς. Νάτος, πουλήθηκε. Συμφερόντων. Ωραίο δεν ακούγεται. Συμφερόντων Ειρήνης Καρπίδη. Γεια σου ρε Ειρήνη. Γεια σου ρε Ειρήνη. Έχει και site, έτσι. Ναι. Έγινε, είναι μια είδηση που βγήκε το απόγευμα και μας έπιασε πολύ... Αυτό γιατί γίνει τώρα, Νικό. Μας έπιασε πολύ στον ύπνο. Και βλέπεις, αμάνι τελεία, πώς το είπες, ξέρω εγώ, αμάνι σου ειδικών Σουής. Και βγάζει, μου στέλνει... Και άιντε τρέχα. Μου στέλνει ο φίλος ο Χάρης το απόγευμα, λέει, βγάλει μια κίνηση, δες την. Ωραία, λέω, μπαίνω να τη δω. Λέει, πάει Άρης, αμάνι Σουής, 89. Μας πάει. Μας πήρε και εμάς ο Σαββίδης. Παθαίνει σαν σοκ. Αμάνι Σουής, Σουής βλέπω, Ελβετία είμαστε. Μπαίνω να δω. Αμάνι Σουής, που αμάνι Σουής έβαζε το μεταξύ το απόγευμα, ναι, και μου βγάζει αυτό εδώ το... Όχι, πού το site. Λοιπόν, ναι, μου το έβγαζε στην αρχική. Τώρα βγάζει παντού στην Αμάνι Σουής η ΠΑΕ Άρης. Φίλε, εντάξει, φυσιολογικό. Cyprus Limited, ναι, το υποκατάστημα στην Κύπρο είναι. Εντάξει, αυτά είναι... Γιατί έγινε τώρα αυτό? Έλα. Γιατί έγινε τώρα αυτό, ξέρουμε. Αυτό τώρα έγινε, ρε φίλε, με τη λογική ότι... τι πάσα έκανε ο γιου. Με τη λογική να μην εμπλακεί η Κολυτσέλση. 2-0. 2-0. Να μην εμπλακεί ο Άρης σε άλλες υποθέσεις του Καρυπίδη. Α, οκ. Εντάξει. Τίμιο. Σε άλλες υποθέσεις εξωποδοσφαιρικές. Ναι. Mm-hmm. Ναι, okay. Σε αυτό το κομμάτι. Που ο άνθρωπος εντάξει έχει να παίρνει. Είναι συμφερόντων του Ειρήνης Καρυπίδη, άρα και του Θόδωρη Καρυπίδη στη συγκεκριμένη εταιρεία. Ψάχνω να βρω το site της. 2-0 η Chelsea με ένα φάουλ λουκουμάκι από τον Γουίλιαν. Ακόμα τη βρίσκει αυτός, Λάιμπεργκ. Πολύ ωραία εκτέλεση. Πού είναι, ρε φίλε. Bookmarks, history. Με 1,5 βήμα, ακριβώς πάνω από το τείχος, εκεί που πρέπει, γκολάρα. Η score... Ρε ψηλέ, σου βγάζει άλλος τέτοια πάσα, ρε φίλε, δηλαδή. Κάρφωσε την, 2,30 είσαι, ρε Ταβάρε. Τι μου κάνεις από το φλόρικο. Τι έγινε, ρε Σιαμάνι, η Σουής. Αυτό είναι το site. Ναι. Έχει και site, φίλε, που λέει εδώ πέρα. Money, not request is too big, no detail is too small. Είναι το μότο όταν μπαίνεις στην αρχική. Ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, είπες τέτοια μουσική σαν αυτή σου βάλα πριν. Λεγόταν, λέγεται 88,5. Υπάρχει ακόμα, αλλά δεν είναι η ίδια μουσική. Ναι, έτσι λεγόταν, γιατί ήταν στους 88,5.
Και είχε μια διαφήμιση που έλεγε το 88 μισό σε διάφορε γλώσσε και ένα ήταν το Ταμάνιο Ταμανί. Και τώρα με το που είπε Ταμάνιο, αυτό σκέφτηκα. Ειδικά κάτι τέτοιο. Ταμάνιο Ταμανί. Leadership, όταν πατάζε, παιδί μου λέει. Irene Karypidis is the founder and the shareholder of Amani, λέει. Η ιδρυτή και η μεγαλομέτωχο δηλαδή, yes, τη yes, Amani. Yes. Λοιπόν, Irene is also the director of Santec Power Trading FZE. Δεν ξέρω τι είναι FZE. A company established in UAE, United Arab Emirates. Emirates, and based in the Jebel Ali Free Zone of Dubai. She's also business development manager and shareholder of the supermarket chain under the trade name Karypidis Bros. S.A. Since 2002, Irene has been business development manager and founding partner at Karypidis Bros., a wood and pallet producer and biofuel distributor. Τι τύχη μου. Last but not least, Irene possesses significant experience and has been active for several years in the business division of food products trading. Πολύ δυνατή. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, πολύ την έχει δει. Ναι, ρε. Ναι. Πολύ δυνατή. Αμάνι. Έχω κάνει και λίγο ρεπορτάζ και είναι πολύ δυνατή. Στη δουλειά τη πάνω και σε αυτά τα οποία ασχολείται. Λοιπόν, Amani was founded on the 1st of September 2015 in Lugano, Switzerland, by Irene Karypidis. She's το γειτονιές Ελβετίας, έτσι. Λοιπόν, it is a trading company which, due to its financial standing, is capable of trading large quantities of a variety of commodities. Yes. The traded commodities include primarily natural mineral water, mm-hmm. που δίνουμε στους Κινέζους. Ναι, προεδράρα, ναι. Προεδράρα. Ναι. Θα πουλήσει και καταψύξει εσκιμό. Λοιπόν, olive oil, wine, soybeans, meat, corn, sugar, organic food products, as well as organic cosmetics. Μάλιστα. Culture and stuff. Amani άλλο, ρε, employs many people. Consisting of experience... Amani, συγγνώμη. Amani, ναι. In our offices and specialists in various logistical facilities and assets. We attribute our continuing growth and success to our employees who provide a tremendous level of commercial and technical expertise. They are dynamic and engaging and strive for the opportunities Amani provides for growth and development. They further maintain the highest levels of integrity. Amani is very selective and our standards of performance are high. We are current creativity and independence and strive to maintain a diverse working environment. Amani further believes in developing individuals who have the professional and interpersonal skills to help drive our continuing success. Σε ρώτησα κάτι πριν. We offer opportunities for professionals, κουλουπού, κουλουπού, etc, etc, etc. Άκουσα με λίγο. Ήτανε ερώτηση παγίδα. Τι? Είναι για εξωποδοσφαιρικούς λόγους. Αυτό που μου είπες, που είπες πριν. Για τις επιχειρηματικές σου πολλές δραστηριότητες. Okay. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν άλλαξε η... Για τέλος, ας το πούμε, μεγαλομέτοχος, η εταιρεία η οποία ανήκει, ε. Για καλό το έκανε. Για εξωποδοσφαιρικούς. Okay. Ο Καρυπίδης έχει κάποιες δικαστικές υποθέσεις, στις οποίες okay. θα δικαιωθεί. Εντάξει. Οι οποίες δεν έχω κάνει με τον Άρη. Ναι, επίσης δεν έχω κάνει με τον Άρη, και ο άνθρωπος λέει, εντάξει. Παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ που ανήκει. Δημέρα Bingo. Group. Δημέρα Group. Πού εδρεύει η Δημέρα? Κύπρο. Γίναμε. Η Κύπρος είναι η γη της επαγγελίας της καταστάσης. Είναι το είναι Dream Island. Εντάξει, φίλε. Κατάλαβες. Με την ίδια λογική. Αυτό. Έγινε αυτή. Δεν είναι κάτι το αμάν-αμάν. Είναι κάτι το διαδικαστικό. Εντάξει, και θα γίνει και αύξηση με το ηχού κεφαλαίου κιόλας. 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα στο επόμενο διάστημα. Πάλι θα ρίξει 1 εκατομμύριο άμεσα, έτσι. Έτσι, 1 εκατομμύριο και πάλι ο Κάρι. Και να τρώει και το πενελίγιο πάνω. Και το βρίζεται κιόλα ναι, και ναι. Άρι, ολέ, μα μια τι πάει. Ναι. Το Κάρι. Μετά το μάτς με τη Λαμία, που η Λαμία παίρνει στον Ολυμπιακό. Το Κάρι θα βάλει ένα χαρτί. Πάλι κι άλλο, πάλι κι άλλο χαρτί το Κάρι. Ναι. Με τι δυνάμει που έχει, εμεί δεν είμαστε ότι είναι Μεγιστάνα. Ναι. Αλλά βλέπει, βάζει ένα χαρτί. Οκ, okay, έφερε παίκτη στο Γενάρη. Πέμπτος είσαι και πας για τέταρτος, μη σου πω και τρίτος. Πολύ σωστά. Εντάξει. Αλλά Άρης Λαμία, Άριο, λέμε μια τι πάει. Κάποιοι, όχι όλοι. Είμαι μαζί σου. Μια μειοψηφία. Και είμαι full με Θόδωρο Καρυπίδη, τα έχω πει. Εντάξει. Είναι μια μορφή. Πρότυπο οντήσιμο. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Γιατί ρε φίλε. Σε άλλα να πω. Σε άλλα. Δεν λέγω το στον αέρα. Γιατί, α, ξέρεις πράγματα. Είναι δυνατός τώρα, σου λέω. Δεν είναι πολύ δυνατός. Εγώ είμαι φαν του full. Ναι.
Σου έχω ξαναπεί ποτέ και παράγω τον Τάρο ότι είμαι φαν του. Ποτέ. Όχι. Αυτό σου λέω. Δεν έχουμε συνυπάρξει ραδιοφωνικά και με τον Δημήτρη Γουλιέλμου, να σου πω δηλαδή. Δεν είμαι φαν. Ο Γουίλι. Και αυτό κάνει δουλειά, είναι η αλήθεια. Τα λέμε όλα. Κάνει, ό,τι δεν κάνει, κάνει. Εντάξει, απλά με τον Γουλιέλμου δεν υπάρχει το όραμα. Okay. Τώρα θα πείσουμε τον Καρυπίδη, έχει μεγάλο όραμα. Θα σου πω για τη Ζαντάρκ που έβλεπε οράματα και θυμάσαι τι έγινε. Εντάξει. Ο Αγγέλης Αγγέλου είναι δώρο Θεούλη. Ναι. Okay. Αυτός. Ενώ με τον Λίκο Λάσκαρη υπήρχε, υπήρχε όραμα. Άκουσε με λίγο. Περίμενε. Με τον Λάσκαρη. Με τον τρόπο που παρουσιάστηκε. Και τη γαρνιτούρα από πάνω. Ναι. Εντάξει. Και με βάση το background το οποίο είχε. Background είχε, ρε φίλε. Και αυτά τα οποία μας παρουσίασε. Α! Γιατί background δεν είχε. Μας παρουσίασε, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, πήγε άλλο δάγκο στο Λετόνο. Τι κάνει, ρε φίλε. Δάγκο στο Λετόνο, δεν ξέρω. Αδελφό μου. Τι εννοεί. Φίλε μου, έχει στηθεί. Εγώ είμαι ο Μάνος. Γεια σα, κύριε Μάνο. Πε το και σχέστηκα. Μεγάλο γήπα. Αδελφό. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλο γήπα. Ναι. Μεγάλο γήπα. Ναι. Έχει στείλει. Για τι εποχέ που έδωσε το κυβερνείο, στη ξάφνη. Ναι, μεγάλο. Στο οποίο κυβερνείο δεν ήταν ω μέτωπο. Ναι. Έχει στείλει και σε γνωστή μου. Είναι η αλήθεια. Ναι. Τι κάνει, έχει στείλει συγκεκριμένα. Ο Νάνο, όπω τον λέει μια μορφή άλλη. Ο ποιο. Ναι. Ο Νάνο. Έχει στείλει τέτοιο σε γνωστή μου φωτογραφία που κάθεται μπροστά. Να ξέρει ότι αυτή η οικογένεια τέλο πάντων. Ναι. Έχει τελειώσει. Όχι, δεν έχει τελειώσει. Έχει ψιλοξεμπερδεύσει με αυτό το θέμα το δικαστικό. Ενώ. Δεν το έχω παρακολουθώ. Όσον αφορά ρε παιδί το Λετωνό. Μου, το Λετωνό και ξέρει. Δεν το παρακολουθώ. Ναι. Νομίζω ότι. Αν αλλάξουν τα πράγματα θα επανεμφανιστεί. Είμαι σίγουρο. Όχι στον Άρη, γενικά. Γενικά. Ναι. Έχει, η Τζόρτζια. Η Τζόρτζια έχει νομίζω. Αυτό, μα η Τζόρτζια είναι τα λεφτά. Η Τζόρτζια είναι τα λεφτά. Και η Τζόρτζια είναι κολλητή Μαρέβα. Γι' αυτό σου λέω να αλλάξω τα πράγματα. Θα... Bingo. Κάπου θα την ξανακούσουμε. Με λίγα λόγια, με αλλάξει κυβέρνηση. Ναι, αυτό λέω. Κατάλαβε. Ο Μάνο, ο οποίο. Ο Νάνο. Ο Νάνο. Για πε. Τέτοιο. Φωτογραφία, τζάκι. Ναι. Να κλείσει. Ναι, εντάξει. Καλά ξηγείται. Να σου πω κάτι, αυτό και το ποινικοποιείτε, παιδιά. Δεν το ποινικοποιώ, δεν το ποινικοποιώ. Δεν το ποινικοποιώ, ελεύθερο άνθρωπο ήταν. Δηλαδή κράζουν τον Νουάρντα, εντάξει, παιδιά, δηλαδή. Κακό είναι αυτό που θέλει να κάνει. Ελεύθερο άνθρωπο, ό,τι θέλει. Ναι, okay. Ο Μάνο. Εντάξει, ο Νουάρντα έχει άλλα κολλήματα ο Ρωσόρα, αλλά ρε παιδί μου, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Ο Μάνο. Είναι ελεύθερο νέο παιδί, έχει λεφτά, τέλο πάντων. Okay. Ο Μάνο από το τέτοιο, από το άκρο και γενιακών, έτσι. Όχι ο. Ναι, ο Νάνο. Όχι ο. Μην νομίζετε ότι ήταν φαίνεται. Ο Μάνος, ο Τάκρος και ο Γενειακός. Δεν αφαίνεται κάποιο άλλο Μάνο. Δεν θυμάστε τον παίζο που έλεγε ο Μάνος, ο Μάνος. Ο Μάνος, παιδί με αυτό. Ο Μάνος, παιδί με αυτό. Λοιπόν. Αλλά για να επιστρέψουμε στην οικογένεια Λάσκαρη. Ναι. Στην οποία αναφερθήκαμε. Έβλεπε όραμα και ο λαός του Άρη. Έβλεπε όραμα. Ναι, έβλεπε όραμα. Ρε φιλέ, εσύ δεν θα έβλεπε. Τι εννοεί εγώ δεν θα έβλεπα. Με τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Βασικά η αλήθεια είναι ότι η πόλη τώρα, μετά την είσοδο του Σαββίδη στον ΠΑΟΚ έχει λίγο βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Η ανάγκη της να δει λεφτά ναι. Είναι τεράστια. Σίγουρα. Οπότε σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιος που φαίνεται ότι έχει λεφτά. Δεν έχει αυτός, έχει γυναίκα, το οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. Okay. Αλλά τα δικά σου δικά μου. Δεν είναι... ναι, εντάξει. Αυτό το πράγμα. Στο αεροπλάνο μέσα βλέπουμε NBA και τέτοια γνωστά είναι αυτά. Έχουν υποθεί έτσι. Είπαμε αρκετές ώρες βλέπαμε ναι. NBA. Στο αεροπλάνο μέσα με τη γυναίκα μου. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Και αποφασίσαμε να επενδύσουμε στον Άρη. Ναι, είχαμε σκεφτεί να επενδύσουμε στο NBA, αλλά. Αλλά μετά αποφασίσαμε να πιω NBA τώρα. Έλα εδώ πέρα, ρε φίλε. Ναι. Στον Κανιάν. Πέρασε όμως, φίλε, από την ΕΑ. Πέρασε, ναι. Σωστά. Πέρασε από την ΕΑ. Σωστά. Έτσι. Άλλο μετά, απλά πήγα να δαγκώσω το Λετωνό. Το complex, το training athletic complex. Ενός δις ευρώ. Ενός δις ευρώ που είχε πει στο να φεύγω κι εγώ. Ναι, τρεις ώρα τα ξημερώματα. Τρεις ώρα τα ξημερώματα. Training complex. Τι. Κάτσε καλά τώρα. Φυσούσε το χρήμα. Κάποιοι που δουλεύουν στο ραδιόφωνο εδώ πέρα. Όχι. Τον αποθεώνανε. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Πηγαίναμε το κύμα δηλαδή, Νικόβο. Δεν βγάζω, πρόσεξε, δεν βγάζω εγώ τον εαυτό μου απ' έξω γιατί αυτά βλέπαμε. Οκ. Okay. Κάποιοι όμως που μετά μας λέγανε. Εγώ είμαι αντιδικητικό. Είμαι παρέμβαση. Το όραμα, η τρέλα τη Τζόρτζια. Τον έχω πιάσει το μουρλί, τον έχω πάντα τον περιμένω στη γωνία για αυτό το ζήτημα. Ξέρει, πάντα τον περιμένω στη γωνία. Τον κολλαντρίζω γιατί τον αγαπάω, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά. Εντάξει, ο Γουλιέλμος, δεν σου δίνει το όραμα. Ο Γουλιέλμος είναι νομίζω μια άλλη περίπτωση αρβανίτη.
να συμμαζέψει λίγο την κατάσταση, μήπως και. Τη συμμάζεψε. Ναι, την έχει συμμαζέψει. Απλά δούμε το άλλο κομμάτι το οποίο. Ναι, τα μπαν είναι. Τα μπαν είναι μια πληγή και τα μπαν πρέπει να τα δει ΚΑΕ μέχρι το καλοκαίρι για να μπορεί του χρόνου να κάνει κανονικά μεταγραφές. Όχι να κοιτάει ένα περιορισμένο πουλ επιλογών. Καλό. Καλό, του άρεσε, κατάλαβες. Για να αντλήσει από εκεί παίχτες για του χρόνου. Πρέπει να το δει. Ο Γροσοδιάρας έχει πιάσει σήμερα, έτσι. Πάρε 25 πήγε. Και 31. Όχι και 33. Εκείνο πάει μπροστά, όχι, καλά λέω. Λοιπόν. 84-65 Real ξέφυγε. Θα την κερδίσει λογικά τη Φενέρα και έχει ακόμα περίπου 7,5 λεπτά. 86-68 τώρα. 3-0 η Νάπολη Ζάλτσμπουργκ. 2-1 μείωσε η Κράνοντα από την Βαλένθια. 2-0 το έκανε και η Τσέλσι με την Δυναμό. Ο φίλος ο Παναγιώτης Αργιανός λέει: πες το φιλαράκι σου, πολύ ωραίο τραγούδι. Μάλλον αυτό μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Ωραίος. Νιώθει. Ναι. Ο Παναγιώτης Αργιανός. Παναγιώτης, τον είπες. Ναι. Αφού είναι Αργιανός θα φιλάμε, θα μουσική. Δεν μπορεί. Τι ωραία που τα λέμε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Η αποκλειστιά σε ένα λεφτά τελικά τι έγινε, τι μαθαίνει. Το αποκλειστικό που έδωσε. Με 4 γκολ. Σκέψου τι μπορεί να έδωσε αποκλειστικό και να αποκλειστεί όντω. Την άλλη εβδομάδα, σε 2 εβδομάδε ξέρω εγώ. Με 4 γκολ περνάει United. Την παπαριά με τα 4 γκολ. Με 4 γκολ έλεγε θε περνάει United. Περνάει με 4 γκολ από εδώ που λέξει ύπνα να με τρία παίρνει αυτό. Φωνάζαμε και τσιρίζαμε εδώ πέρα. Έγινε. Βαλένθια Καραστοντάρ 2-1. Νάπολη Ζάλτσμπουργκ 3-0. Τσέλσι την Δυναμό Κιέβου 2-0. Σε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το Europa League. Λοιπόν, τι είπαμε φίλε, πράγματα είπαμε. Είπαμε διάφορα θα έλεγα, αλλά... Και στο τέλος δεν είπαμε τίποτα. Και στο τέλος δεν είπαμε και τίποτα. Είναι τραγικό αυτό, δηλαδή είναι τρομερό. Στον Άρη δεν έχει κάτι άλλο, στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν έχει τίποτα. Έχει πολύ κόσμο την Κυριακή. Στη Τούμπα. Φιέστα. Έχει πολύ καλή προπόληση μέχρι τώρα και δεν έχει πολλά εισιτήρια που έχουν μείνει απόλυτα. Κοιτάξτε, είναι ΠΑΟΚ-Ατρόμητος, έτσι, δηλαδή γι' αυτό το αναφέρω. Έτσι, έχει τη σημασία του. Τα εισιτήρια που βγαίνουν σε κυκλοφορία σε κάθε μάτς με πόσα διαρκές είχε πάω, 18.000 από τόσα δεν θυμάμαι, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι και τόσο πολλά, αλλά... Μια δεκαριά είναι πόσο λιγότερο. Κάπου τόσο, ξέρω, από και πιο λίγα. Ναι. Αλλά έχουν φύγει από ό,τι είδα περισσότερα από 4.000. Που εντάξει, προπόληθε για πάω κατρόμητος, δεν είναι και ό,τι πιο συνηθισμένο. Okay. Διαβάζουμε στον ξένο τύπο. Στον ξένο, ναι. Και στον ελληνικό, ναι. Λοιπόν, ότι τελειώνει ο Σολάρη από την Ρεάλ. Ναι. Θα καθίσει, λέει, για τελευταία φορά στο παιχνίδι τη Βαγιαδολή, την καθαρά Δευτέρα. Πλησιάζει την καθαρά Δευτέρα, βεβαίως. Και στην Ισπανία γράφουν, βλέπω, για επιστροφή Ζιντάν ή Μουρίνιο. Μετά την επόμενη Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα. Ναι. Το τοπίο λέει είναι οι δύο επικρατέστερες επιλογές αυτή τη στιγμή. 3-0 Τσέλσι. Ωραία. Κουλουπού, ωραία. Αυτοί οι δύο λοιπόν είναι. Άρα να στα τους δύο θα αναλάβετε την άλλη εβδομάδα την Ρεάλ Μαδρίτης. Ή ο Μουρίνιο ή ο Ζιντάν. Εγώ διάβαζα στη Mirror. Ο Ζιντάν νομίζω ότι είναι λίγο φήμη, είναι λίγο ξέρεις. Ο Ζιντάν σενάριο... να αναλάβει το καλοκαίρι. Δηλαδή τώρα μέσα σε σεζόν τι να αναλάβει. Τώρα να πεις... Τρία Champions League περιγραφή. Τι είναι ξανά να αναλάβει. Ναι. Θα αναλάβει κάποια στιγμή την Εθνική Γαλλίας, λέω εγώ. Αφού εκεί πέρα έχουν τεσσάρων. Ανάγκη από λεφτά δεν έχει βγάλει πολλά και ως παίκτης και ως παίκτης. Ότι δεν πεινάει. Ναι. Και σου λέω, δηλαδή στην προηγούμενη θητεία του είχε τρία συνεχόμενα Champions League. Ποια άλλη ομάδα θα πάρει τρία συνεχόμενα Champions League. Δεν έχει πάρει καμία. Και αμφιβάλλω πολύ αν θα πάρει καμία άλλη. Τρία σερί Champions League. Δηλαδή. Εντάξει. Αν είναι ο Μουρίνιο η επιλογή, εντάξει. Πολύ... Μπορεί να πάει ακόμα χειρότερα από ό,τι πάει τώρα. Δεν είναι άλλο, φίλε. Καλά, τη Ρεάλ ο Μπάγκος είναι τέτοιο που δεν μπορεί να πα σε μια επιλογή τώρα. Ξέρω εγώ σαν ποιον απ' όρε, φίλε. Που κάνουν άλλε ομάδε. Δηλαδή, α πούμε, δεν μπορεί στη Ρεάλ να παραπάει ο Ζαρντίμ, α πούμε, που έχει επιστρέψει στη Μονακό. Okay. Ή μπορεί να πάει ο. Ξέρω εγώ. Ο Τούχελ. Ο Έμερι που πήγε στην Arsenal. Είναι λίγο θέσει κάποιον ο οποίο να τα σέρνει λίγο, να το πω έτσι πολύ απλά, και να μην τρώει από. Δηλαδή να μπαίνει στον Περναμπέο και να το τρώει τον Περναμπέο, γιατί εντάξει είναι λίγο δύσκολη κατάσταση. Θες μια προσωπικότητα. Ναι. Χώρια από ένα καλό προπονητή, έτσι. Αυτό δηλαδή. Ο Ζιντάν όταν ανέλαβε ήταν η προσωπικότητα, είχε αμφιβολίες όσον αφορά την προσωπικότητα. Ο Μωρίνιο αποτυχημένο δεν έφυγε από τη Ρεάλ, φίλε. Ποιο? Ο Μωρίνιο αποτυχημένο δεν έφυγε από τη Ρεάλ. Νομίζω. Εντάξει, παραδοσιακά η άλλη είναι ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι ομάδα η οποία περιμένει και τέλος πάντων
χαλάει το παιχνίδι. Απλά το θέμα είναι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο προπονητής, είναι το τέλος εποχής αυτής της ομάδας. Έκανε το ένα σχόλιο και λίγο κάτι. Εντάξει, σε φίλε όμως. Τρία Champions League, πρωτάθλημα. Κύπελο. Ρονάλντο έφυγε, δηλαδή. Και πάλι βρίζανε αυτοί. Τι πάλι? Πάλι βρίζανε η Πατζηγάλ. Ήταν έξω, λέει, από το γήπεδο προχθές και βρίζανε τον Μπέρεθ. Ναι. Φλωρεντίνο Πούλα και τέτοια. Τέτοιες καταστάσεις, ναι. Δηλαδή, αυτό που λες εσύ, έχετε δει τρία Champions League. Συνεχόμενα, γιατί γενικότερα έχουν δει περισσότερα, ναι. Δεν θα το κάνει κανένας άλλος αυτό. Εντάξει, φίλε, έτσι. Θέλετε, δηλαδή. Διάβαζα κάτι δηλώσει του Κρόσ που έλεγε ότι ο κόσμος ξεχνάει εύκολα. Έλεγε ο Κρόσ μετά το μάτσο με τον Άγιαξ ότι. Είμαστε καλύτεροι, δίκαια που αποκλειστήκαμε. Ναι, ναι, είπα αυτό το πράγμα ακριβώς. Ότι ας είμαστε ειλικρινείς, ότι ο Άγιαξ ήταν καλύτερος και όλα αυτά. Και στα δύο παιχνίδια του είπε κιόλας και είναι αλήθεια. Τώρα μετά από ένα 4, ο Κρόσ έχει πει: ο κόσμος ξεχνάει εύκολα. Και οκ, αυτή η σεζόν να την κλείσουμε σοβαρά και να δούμε από τώρα τι θα κάνουμε την επόμενη σεζόν. Σκέψου λίγο να έλεγε κανένα κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα μετά από. Δηλαδή να έλεγε ο Τροσίδη αυτό το πράγμα. Στο σπίτι θα πήγαινα. Ναι. Κατέβα κάτω. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Και μιλάμε για έναν τεράστιο σύλλογο που οι επιτυχίες θεωρούνται δεδομένες και οι αποτυχίες είναι. Ξέρεις, όλοι την πέφτουν σε όλους. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Αλλά τώρα και ο Σολάρι, ρε φίλε. Ο Σολάρι ήταν ο Λίδης ως παίχτης. Δηλαδή τι προπονητής να είναι, ξέρω εγώ. Δεν είναι ο Σολάρι που είχε έρθει στην Ξάνθη. Είχε έρθει ο Σαντιάγκο Σολάρι στην Ξάνθη. Είχε ένα Σολάρι Ξάνθη, αλλά δεν ήταν αυτό. Τη Ρεάλ δεν νομίζω. Αυτό έμεινε μέχρι. Αργά στη διάρκεια τη επαφή πήγε στην Ίντερ μετά. Ο Σαντιάγκο Σολάρι. Σαντιάγκο. Που ήταν στο τίμημα εκεί πέρα. Σολάρι. Λοιπόν, Σαντιάγκο Σολάρι. Ο Σαντιάγκο Χερνάν Σολάρι Πόγιο. Σαν Λορέντζο προ το 76. Όχι. Ναι. Πενιαρόλ. 11 φορές διεθνής με την Αργεντινή. Στη Ρεάλ ήταν από το 2000 με 2005. 131 συμμετοχές. Και με Γκαρσία πρέπει να ήταν. Και πρέπει να ήταν στη χρονιά των Γκαλάκτικων που. 42 χρονών, μικρό. Ο Παύλο Γκαρσία λέει τα καλύτερα για όλους. Μικρό σχετικά. Και αυτό θα το ζητάνε, είχε ξεκινήσει από τις Ακαδημίες Ρεάλ και τον πήρα από εκεί ο Φουεντίνο. Ο Σέρτζιο τι έκανε χθες πάλι, ρε φίλε. Πάλι πέρασε. Στους 8, με μένα και με σένα. Ήρθε η ώρα να πάει σε έναν άλλο πάγκο. Προπονητάρα. Κάποια στιγμή θα είναι εδώ αυτός κάποια στιγμή. Όχι τώρα που είναι στα φόρτα του. Δύσκολα. Όχι τώρα ρε, που είναι στα φόρτα του, σου λέω. Α, πιο μετά λες. Ναι. Εντάξει. Πιο μετά μπορεί, ναι. Οκ. Okay. Εκεί σε ηλικία Σάντος κάποια στιγμή θα τώρα είναι. Τώρα είναι τόσο ανεβασμένος που. Εντάξει, τώρα είναι άλλο επίπεδο. Άστο, μην το συζητάμε. Και είναι άλλο επίπεδο γιατί δεν είναι η Πόρτο Φιλή που ήταν παλιά. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει καμιά φουρνιά τρελή. Σαν αυτές που έβγαζε η Πόρτο κατά καιρούς που πουλούσε τον έναν. Το φθηνότερο το πουλούσε καμιά 50 εκατομμύρια. Η Πόρτο που έχει τον Ντανίλο και πήγε στους 8 που δεν τον θέλατε στον Άρη κάποιοι τότε γιατί έπρεπε να στηρίξουν τον Κατίδη. Με αυτούς πηγαίνουν στους 8 ο Σέτζο, με τους διωγμένους από τον Άρη. Α, ναι, γεια σου. Καλά, τα λέω. Σκέψου τώρα να είχες κρατήσει τον Ντανίλο και να έχεις βγάλει τη φραγκάκια από αυτόν. Ναι. Ο Σολάρι τώρα με αυτό το βίντεο που βλέπεις εκεί. Ναι. Πόσο παλιό φαίνεται, ρε φίλε, που αριστερό πόδαρος παίζει αριστερά. Ο Σολάρι δεν παίζει τώρα, δεν θα παίζει έξω δεξιά. Εύκολα. Εύκολα, συγκλίνει προς τα μέσα. Ναι. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, Νίκο. Ναι, ρε φίλε. Εδώ τώρα βλέπεις, έτσι ο άνθρωπος την έβρισκε. Ήταν τριπλέρ καλός ναι. Και παίζει έξω αριστερά. Στα δικά μας τα μάτια φαίνεται εντελώς παράτερο. Στον ασβέστη. Ναι. Εντελώς παράτερο αριστερό πόδαρος να παίζει αριστερά. Την επίδεση. Δεν το θυμόμουν τόσο πολύ. Κάθορα και εσύ, αυτό είναι βιντεάκι με τι καλύτερε φάσει του, οκ. Okay. Ναι, δεν το θυμόμουν, όχι, δεν το θυμόμουν τόσο πολύ. Ήταν υδραυλικό, δεν έμεινε στη Ρεάλ τα 5 χρόνια που ήταν, έκανε καμιά 200 συμμετοχέ. 131. Πόσε? 131. Για μάτς χρόνια είχε. Αυτό σου λέω. Δεν το θυμόμουν τόσο έντονο, αυτό είναι το. Αν θυμάμαι. Ήταν στην ομάδα που είχε τον Ζιντάν, είχε τον Ρομπέρτο Κάρλος, ναι. Είχε τον Μπέκαμ, είχε τον Ραούλ, τον Ρονάλντο, τον. Δες εδώ τι έκανε. Το φαινόμενο. Και. Ο Σολάρι ήταν ρε παιδί μου. Δηλαδή συμπληρωματικό, κατάλαβε. Θυμάμαι τον Μακμάναμαν, δεν θυμάμαι αυτόν, α πούμε. Steve McManaman. Steve McManaman, βέβαια. Αυτό ήταν, σου λέω, συμπληρωματικό. Χανόταν λίγο δίπλα στου άλλου. Γκαλάκτικο. Πω, τι ωραία παίχτη που ήταν. Άλλο ποδόσφαιρο τότε. Κακέ στολέ. Πολύ κακέ. Οι στολέ τότε. Αριστερό ποδόσφαιρο, άξιο αστέρα να το πει σε κάνα του ποντίου τώρα και να πάθει σοκ. Είναι δυνατόν να το βάλω δεξιά, να μην προ τα μέσα. Να συγκλίνει. Δε εδώ. Ωραίο παίχτη.
Ταλαιπωρήθηκε μετά, νομίζω, με κάτι τραυματισμό. Όταν έφυγε και πήγε προς την Ίντερ μετά, εκεί στην Ίντερ δεν έπαιξε πολύ και σιγά σιγά. Να βγάλε τον Παύλο Γκαρσία στην εκπομπή, ρε φίλε. Στο Πάκο 4 μιλήσει για τον Σαντιάγκο Σολάρι. Έχει την καλύτερη άποψη για την ομάδα Παύλο Γκαρσία, να ξέρει. Όχι, άδικα. Την τη μία χρονιά που ήταν στη Ρεάλ. Την καλύτερη μέσα εισαγωγικά. Όχι, άδικα. Συγκεκριμένα έχει δηλώσει αρκετές φορές ότι εκείνο δεν ήταν ομάδα, ήταν περιοδέμο θίασος. Γιατί είχαν μαζευτεί όλοι οι παιχταράδες και λέει δεν παίζαμε μπάλα. Το μόνο που μας ένιωσε ήταν να πηγαίνουμε να. Για το χαβαλέ. Ναι, διαφημιστικό. Ναι, ναι. Μα τώρα είχε πολύ πράγμα. Φίγκο, Ζιντάν, Μπέκαμ. Φίγκο, σωστά. Και Φίγκο, ναι. Που τον πήγα την Μπαρσελόνα και πήγε πρώτη φορά στο Καμπνού, Ρονάλντο. Και τον πετούσαν κότες, τον πετούσαν. Το γουρνοκεφαλή, τη θηλυκή. Ναι. Ρομπέρτο Κάρλος. Εντάξει, ο Γκούτι δεν ήταν τόσο ντίβα. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, είχε πολύ πράγμα ρε, τότε. Εντάξει, ήταν Μίτσελ Σαλγκάδο, Ιβάν Ελγκέρα. Αυτή ρολίσσα ήταν, εντάξει. Εντάξει, ρολίσσα ήταν, οκ. Okay, καλύτερα. Ζιζού, ρε, φίλε, τι παιχτά, ο Ζιζού ήταν, εντάξει. Νίκο, νομίζω ότι ο Ζιζού είναι ο καλύτερος παίχτης που έχει δει η γενιά μας. Ναι. Έτσι. Βάζω και το Μέση εκεί κοντά, οκ. Okay. Αλλά έχω το Ζιζού πιο πάνω, να ξέρεις. Τη γενιά μας πώς την προσδιορίζεις? Τη γενιά μας, ρε παιδί μου, που. Τριαντάριδες γενιά, αυτό σου λέω. Ναι. Δεν σου βάζω τώρα τον Πελέ και τον Μαραντόνα, τον προλάβαμε εμείς. Μαζί με τον Μέση. Για μένα ο Ζιντάν πιο πάνω. Okay. Άλλος και για μένα. Για μένα ο Ζιντάν είναι πιο πάνω από τον Ρονάλντο. Αλλά ήταν άλλος ποδοσφαιριστής. Τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ναι. Ναι, ναι. Όχι, άλλος ποδοσφαιριστής ήταν και ήταν. Μιλάμε για μεγάλη παιχτάρα τώρα, εντάξει. Και σε μεγάλα παιχνίδια γκολάρες έβαζε και με τη Γαλλία τότε το 98 στο Μουντιάλ ήταν ηγέτης. Δεν ήταν. Έγινε το γυριστό στο τελικό παιχτάρα του Champions League με ποια ομάδα ήταν. Με την Bayer Leverkusen, φίλε. Τι έχει πιάσει εκεί πέρα. Ναι. Πώς δεν έπαθει προσαγωγούς. Δηλαδή σε εκείνο το μάτς. Με γύρω το τοπίο. Σε αυτή την τρίπλα τώρα. Σε αυτή την τρίπλα τώρα, όποιος την έκανε, θα του είχε πάρει την μπάλα ο αμυντικός και θα είχε βγει στην κόντρα. Ευκόμα. Και εδώ τον είχε στείλει από την άλλη πλευρά ο Ζιντάν. Και ο Γκούτι καλός παίχτης, ήταν υποτιμημένος, αλλά ήταν ωραίος. Ήταν ωραίος. Ο ορισμός της θητίκας, ρε φίλε, και με το μαλλί πίσω με στέκα, sorry κιόλας. Εντάξει, ρε Νίκο, δεις. Ξέρω ότι με τη στέκα έχεις ένα θέμα. Ναι. Εντάξει. Πολύ θητίκα. Και αυτός τέτοιο, παιδί από ακαδημίες και τέτοια. Αυτά, ρε φίλε, να δω κάτι βάζει. Όχι, ρε Ζιζού, είχε και τα δύο πόδια πάρα πολύ καλά. Για μεγάλη παιχτάρα. Και στο καταμέτωπο ειδικά ήταν φοβερός. Παρό δεν ήταν πολύ γρήγορο. Δεν, όχι, όχι. Δεν ήταν δηλαδή δεν κανά, είχε την έκρηξη. Δεν είχε την έκρηξη, ναι. Όχι. Αλλά είχε σταθερότητα. Παιχτά, τρομερή τεχνική. Και σου λέω, πήρε και πάρα πολλά πράγματα και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί συνήθως οι πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές δεν γίνονται πολύ καλοί προπονητές. Δεν υπάρχουν πολλοί δηλαδή που τον έχουν καταφέρει. Ένας είναι ο Αντσελότη. Ναι. Το έχει κάνει, ας πούμε. Okay. Ήταν και τόσο μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Αντσελότη. Ήταν από τους παίχτες της Μίλαν, μεγάλα ονόματα τότε. Ναι, Κάρλο Αντσελότη. Και Ρώμα έχει παίξει, νομίζω, ο Αντσελότη. Άλλος ποιος προπονητής μπορείς να πεις ότι ήταν μεγάλος παίχτης και έγινε μεγάλος παίχτης. Ναι, δεν σου έχετε κάνει. Υπάρχει πολλού αυτοί που μπορεί να σκεφτεί, οκ. Okay. Δεν υπάρχουν πολλοί, ρε. Θα τους είχαμε σκεφτεί ήδη. Δες εδώ τι βάζει. Τι κάνεις, ρε αγοράκι μου. Γιατί ευτυχώς σε προλάβαμε, σε ζήσαμε έντονα εμείς. Ναι, ναι. Και αυτόν και τον Μπέκαμ. Και το Φαν Νίστελρόι. Ο Μπέκαμ άλλο ήταν. Ο Μπέκαμ ήταν. Δεν είχε να κάνει τόσο με το ποδόσφαιρο, είχε να κάνει με τα γύρω-γύρω. Στη United όμως είχε να κάνει πολύ με το ποδόσφαιρο. Στη Ρεάλ δεν είχε να κάνει τόσο. Οκ. Okay. Στην United όμως είχε να κάνει. Αλλά τώρα, ας πούμε, οι γενιές πιο μετά από εμάς ακούνε Φαν Νίστελρόι, θα λένε ποιος είναι αυτός τώρα. Ο Φαν Νίστελρόι. Ένας ποιητής, ας πούμε. Έχουμε ζήσει παίχτες. Ο Φαν Νίστελρόι, φίλε, ήταν άνθρωπος ο οποίος έβαζε γκολ απλά. Δεν ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός όμως αυτό. Ναι. Ή τον Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ας πούμε. Που έχουμε δει εμείς και οι επόμενες γενιές δεν θα τον βλέπουν μόνο στα βίντεο. Τέτοιες περιπτώσεις. Ο Φίγκο, ας πούμε, και αυτό. Παιχτάρα, μεγάλη. Ο Φίγκο με είχε πληγώσει πάρα πολύ όταν είχε φύγει από την Μπαρτσελόνα. Πολύ. Πολύ. Μπορεί και να ήταν και ο Φίγκο η αιτία που το γύρισα στη Ρεάλ όταν ήταν πιτσιρίκος. Ναι. Ναι. Έλα. Και τον είχα μεγάλη λατρεία. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Ναι. Μετά από αυτόν, το καλύτερο αριστερό μπακ που έχει βγει στον κόσμο είναι ο Μαρσέλο. Μολίνο. Ο Άλβες Λίνο. Ντορβαλίνο. Ναι. Ναι, ο Λίνο. Και το οποίο ήταν με τέτοιο αυθρομητισμό. Ναι, ρε φίλο, Λίνο ήταν. Ο Λίνο. Το λοιπόν, και 58 φτάσαμε όμως. Κύλησε πολύ. Είναι ο φίλος και συνάδελφος.
Τι? Ήρθε ο φιλόχη συνάδελφο. Ναι, κύλησε πολύ ευχάριστα και πολύ ξεκούραστα το δύο αυτό. Ναι, αλλά έχει να αργοζευεί νομόνι από αυτό το τραγούδι. Ναι, ήμασταν πάρα πολύ καλά. Νομίζω το απολαύσατε κι εσεί όσο κι εμεί. Ήταν ωραία. Θα ακολουθήσει η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Εμεί θα φύγουμε. Θα πάμε να κάνουμε και καθαρά Δευτέρα. Θα πάμε αλλού. Θα πάμε αλλού. Να πετάξετε χαρταετό. Όσοι δεν πετάτε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Να φάτε το πιο μούφα φαγητό των εορταστικών εκδηλώσεων στη χώρα. Να πάρετε μπαγιάτικη λάκκα. Το σαρακοστιανό τραπέζι ή μούφα. Ή μούφα. Τα πεταμένα λεφτά. Κάθε χρόνο. Έτσι. Κοιτά, εμείς συνήθως βγαίνουμε. Δηλαδή, πέρυσι βασικά βγήκαμε τον αδελφό μου. Mm-hmm. Ωραία ήταν. Τσιμπουράκι, ωραία, στη θάλασσα κιόλας δίπλα, έχει το χαβά του. Okay, ναι. Επειδή έχουμε τραυματία στο σπίτι αυτές τις μέρες, ναι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και θα κάνω εγώ καλαμαράκι και τέτοια. Τέλεια. Γιατί δεν είναι εγώ. Δεν είμαι πολύ φαν. Δεν σ' αρέσουνε. Τα λατρεύω. Τα λατρεύω. Δεν είμαι πολύ φαν. Καλαμαράκι με την γανιτή πατάτα. Και ποτέ δεν έχω καταλάβει την όλη λύσα για τις γαρίδες. Ποτέ. Ποτέ δεν την κατάλαβα. Α, κι αυτές λατρεύω. Ναι. Γαρίδα σαγανάκι, ρε φίλε. Η γάριδα μακαρονάδα που ξέρω να κάνω. Η γάριδα μακαρονάδα είναι ωραία. Συμφωνώ. Είναι ωραίο project. Ναι. Αλλά δεν έχω καταλάβει ποτέ τη φασαρία γύρω από αυτό και σου λέω. Θεωρώ το 49 τραπέζι ή τη πιο μούφα τραπέζι της ελληνικής, του ελληνικού εορτολογίου. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε την Κυριακή του Πάσχα τέτοια τραπεζάρα και τα Χριστούγεννα και τώρα να μου λες το 49 τραπέζι που να έχει γίγαντα από δίπλα και ταραμά. Ταραμά, ρε φίλε. Δηλαδή να βγω έξω να φάω ταραμά. Ξεκινάνε κάποιοι δηλαδή το ρελιστή 40 μέρες, ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και έχουμε και ένα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο που το κάνει σταθερά. Σου τίγρε Δασκαλάκη. Α, ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Στην αυστηρή νηστεία. 40 μέρες δηλαδή. Ναι. Τίποτα. Μάλιστα. Έτσι πρέπει. Αξι, όσοι αντέχουν, αντέχουν. Να στερηθεί σε απολαύσει. Με αυτή τη λογική δεν πρέπει να καπνίζει 40 μέρες. Και αυτό είναι. Όχι, δεν γίνεται. Να κάνουμε, Νίκο. Μεγάλη εβδομάδα, φίλε. Στα έχω πει, τα ξέρει εσύ, χρόνια δίπλα μου είσαι άλλωστε. Ναι, γνωστά είναι αυτά, εντάξει. Με τον Νίκο μας ιδέει μια ραδιοφωνική πορεία που ξεκίνησε. Μεγάλη εβδομάδα είμαστε εκεί. Πάμε να πάρουμε το φω. Πλάκα, πλάκα. Πόσα χρόνια κάνουμε μαζί εκπομπή. Δεν ξέρω, ρε φίλε, με έχει κουράσει. 14, το 2014. Τώρα έχω ξανά νιστάζω, να ξέρει. 5 χρόνια με το Μοσχοβίτη κάνουμε εκπομπή. Εκπληκτικό. Με ένα διάλειμμα. Όταν απολύθηκα από το στρατό, έχει δίκιο το 2014. Με ένα διάλειμμα πέρυσι που έκανε με τον. Αδελφό μου. Τον κυνηγά διαρκώ. Θα σε πετύχει ένα πάρκο. Αυτό το θηλυκό σποτάκι, αυτό το θηλυκό σποτάκι την τρίτη το παίκο. Γουστάρι μπασκετάρα. Λοιπόν, η ζούγκλα Γιώργος Ζαγόρας. Τα λέμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.